Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, ξεκινούμε την απόψινή δεύτερη κατά σειράν συνεδρίαση. Πριν μπούμε στα θέματα της σημερινής διατάξεως, να κάνω πρώτα μια ενημέρωση που αφορά όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Στη συνέχεια, ναι. Πρώτα ξεκινάμε την ενημέρωση που όλοι μας πρέπει να προσκομίσουμε στο Δήμο μια βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Αυτή αφορά κάποια αποζημίωση την οποία τυχόν θα δοθεί σε όσους λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση και σε όσους μένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιόμετρων, αν κατάλαβα καλά, από την έδρα του Δήμου. Αλλά πρέπει να προσκομιθεί από όλους. Ναι, γι' αυτό τις θέλουμε. Θέλει. Τις θέλουμε να τις μαζέψουν όλες και μετά τις περάσουν από ποιοι το δικαιούνται. Έχουμε κάποια θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως. Ναι. Αφορούν τη λήψη απόφασης για τον ορισμό ΔΣ στο ΚΕΔΑ. Τα ναι. Βάζουμε εμείς. Ωραία. Θέλω το λόγο εγώ για να βάλω. Κύριο Δήμαρχο. Ωραία. Θα βάλω εγώ και θα δεν. Ωραία. Δεν παίρνουμε στην μιλήσια. Για τέτοιο θέμα, για εκτό προημιλησία, δεν θες. Να βάλω εγώ τώρα για να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω το. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να βάλω εγώ ένα θέμα είναι, αλλά στην πραγματικότητα θα γραφτούν σαν τρία θέματα, γιατί έτσι ήταν και η προηγούμενη απόφαση. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που πήραμε απόφαση για τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του ΚΕΚΑΔΑ, του ΚΕΔΑ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, από τον έλεγχο της αποκεντρωμένης διοίκησης, μας έγιναν παρατηρήσεις ότι έπρεπε, καλά έγινε διαδικασία, καλά έγινε ορισμός, αλλά στο αποφασιστικό μέρος έπρεπε να αναγραφούν στην απόφαση συγκεκριμένα ότι να μνημονεύονται επακριβώς οι διατάξεις του νόμου 3463 του 2006, του νόμου 4555 του 2018 και του νόμου 4623 του 2018 και της εγκυκλίου 102 του 2019 ως προς τον ορισμό αυτών των μελών. Και αναγκαστικά θα πρέπει, δεν γίνεται ορθή επανάληψη της απόφασης, θα πρέπει να γραφτούν εκ νέου αποφάσεις με σημερινή ημερομηνία. Γι' αυτό είναι τρία θέματα. Δεν έχω να αλλάξω τίποτα άλλο στην εισήγηση ως προς τη λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΑΔΑ. Ισχύει η προηγούμενη, να μην τα αναφέρουμε ξανά. Επίσης για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ισχύουν τα ίδια. Ως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΔΑ, όλα τα ονόματα είναι τα ίδια εκτός από το όνομα της κυρίας Βαρελά που θα αντικατασταθεί με τον κύριο Κατσαντά Λεωνίδα. Το σώμα εγκρίνει. Για τα τρία θέματα, έτσι δεν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ναι, ναι. Αυτό έχω εγώ. Στο τέταρτο θέμα. Μισό λίγο για να κάνουμε λίγο. Αρχή είναι ακόμα πρώτα συμβούλια. Αρχή είναι πρώτα συμβούλια. Τα προημηρεσίες δεν τα βάζει ο πρόεδρος. Μπορεί να μην έχουμε προημηρεσίες. Τα ζητάει ή ο δήμαρχος ή οι επικεφαλής των παρτάξεων ή ακόμα και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Έτσι, εγώ είχα αυτά τα τρία θέματα, τα έβαλα. Τώρα ο πρόεδρος ρωτάει αν υπάρχει θέμα που θα είναι και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ξέρουν οι παλιότεροι τη διαδικασία, έτσι και δεν θα βάλει ο πρόεδρος τα θέματα, θα βάζουν μόνοι τους οι συμβούλοι. Κύριε Αντρίκουλα. Βλέπω και ο κύριος Σκουπίδης και η κυρία Αντρίκουλα. Ναι, ναι. Είπα να πάμε τη σειρά, κύριε Κώστα, επειδή μου είχαν δώσει πρώτα η κυρία Αντρίκουλα και ο κύριος Ρυγκούντας και τρίτος εσύ. Είναι δύο θέματα εκτός συζήτησης. Ναι. Ναι, λέω. Ναι. Και αυτό που θα βάλει η κυρία Αντρίκουλα είναι εκτός συζήτησης. Έτσι. Κυρία Αντρίκουλα. Για ενημέρωση για τη διαδικασία δεν προηγείται, δηλαδή. Προηγείται ο Δήμαρχος. Εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω και μετά, έτσι. Απλώς στήριξα τη σειρά που έφεραν τα θέματα. Και επειδή ήταν τελευταίο, γι' αυτό είπα να τηρήσω τη σειρά αυτή. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα, ο καιρό. Έτσι. Και ο κύριος Ρυγκούντας στη συνέχεια και μετά. Ναι. Το
Το δικό μου θέμα αφορά την εμποροπανήγυρη και λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική ζημία των μικροπολιτών τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, η δική μου πρόταση είναι να γίνει μία έκπτωση όσον αφορά το ενίκιο των μικροπολιτών και μετά από συζήτηση με την οικονομική υπηρεσία το ποσοστό αυτό είναι στο 15%, έτσι ώστε να μην έχουμε και κάποια ζημία από όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δείξουμε την ευαισθησία μας, γιατί και αυτοί έκαναν ό,τι μπορούσαν και εμείς βέβαια από τη μεριά μας για να διατηρήσουμε το έθιμο, θεωρώ ότι θα πρέπει να δείξουμε την ευαισθησία μας αυτή. Άρα λοιπόν ζητώ τη μείωση 15%. Ο κύριος Δήμαρχος Σινενή. Ναι, βεβαίως. Δώσουμε λίγο το λόγο. Κύριος Παπούλιας. Για να απαντήσω στο κύριο Μένα. Έχεις έρθει δηλαδή Σοφία σε συνεννόηση για αυτό το 15%, το έχετε συμφωνήσει. Το 15%. Ναι. Το συμφωνήσαμε, δηλαδή με την οικονομική υπηρεσία μιλήσαμε, με βάση τα έσοδα-έξοδα της εμποροπανήγυρης, γιατί έχουν εξοφλήσει όλοι. Mm-hmm. Έχουμε τελειώσει και τα έξοδα. Θέλω να πω, οι μικροπολιτές έχουν συμφωνήσει, αυτό εδώ. Οι μικροπολιτές περιμένουν να δουν αν αυτό θα ψηφιστεί για να, μπορούν, για να είναι και αυτοί ικανοποιημένοι. Ωραία, εντάξει. Ούτε απαιτείται συμφωνία. Όχι, ρωτάω μήπως έχουν απαιτήσει κάτι περισσότερο και τα λοιπά για να γίνει συζήτηση, έτσι, γι' αυτό το λέω. Απλά να μην μπούμε και μέσα. Από το κέρδος, να τους κάνουμε, φαντάζομαι, κυρία Δρύγκολα, από το κέρδος του που έχει... Καλά, εννοείται, ναι, εντάξει. Γι' αυτό βγαίνει το ποσοστό, φαντάζομαι. Γι' αυτό και, ναι, είπαμε το ποσοστό αυτό με βάση τα δεδομένα. Κλείς το, Κώστα. Κύριος Σοπούλιας. Εγώ στη λειτουργία του Σεμπεροπανήγυρης εντόπισα κάποια προβλήματα, τα οποία καταρχήν θεωρώ, ας πούμε, ότι δεν λειτουργήσε η Επιτροπή Ελέγχου του Πανηγυριού. Εντόπισα καταρχήν κακή κατασκευή στις παράγκες. Ο κατασκευαστής ήταν ανεπίτρεπτος. Οι παράγκες ήταν, τα τσίγκια ήταν σάπια, χιλιοτρυπημένα, και εκτός από αυτό ήταν και λιγότερες οι παράγκες. Δηλαδή, όταν είχαμε πει αύξηση των αδειών, δεν έπειτα, ας πούμε, ότι κάθε άδεια έπαιρνε μία παράγκα. Φτιάξατε 60 παράγκες, 60 άδειες. Ο κάθε μικροπολιτής παίρνει άλλους 4, άλλους 5, άλλους 1. Πέρυσι είχαμε 80 παράγκες, συν 16, 96. Ένα, εντόπισε αυτό το πρόβλημα. Ένα, οι παράγκες ήταν σε χάλια κατάσταση. Τώρα για το κομμάτι εκείνο της προφύλαξης, Σοφία, εντάξει, θα μπορούσε να γίνει μετά όπως και έγινε, για να μην μπαίνει το νερό μέσα. Και θεωρώ, ας πούμε, επειδή εντόπισε ότι έγινε αρκετή ζημιά στους μικροπολιτές, το 15% το θεωρώ λίγο. Θεωρώ δηλαδή ότι ένα ποσοστό, και εξάλλου ο Δήμος δεν έχει ανάγκη από 2-3 χιλιάδες ευρώ. Έχει ανάγκη από το Prestige. Θεωρώ ένα ποσοστό 30% τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Κύριε Αντρίκουλο. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Παπούλια. Όσον αφορά τον αριθμό παραγκών σε συνάφεια με τον αριθμό των αδειών, προφανώς δεν έχετε ενημερωθεί γι' αυτό και θα είδατε βέβαια ότι υπήρχαν μικροπολιτές που είχαν 6 και 7 παράγκες. Άρα λοιπόν η αίτησή τους δεν ήταν μόνο για μία παράγκα, αλλά ήταν ανάλογα με τις απαιτήσεις του καθενός, 3, 4, 5 ή 6. Ένα αυτό δηλαδή. Άρα λοιπόν δεν ήταν 60 οι αιτήσεις ήταν σαφώς λιγότερες και οι παράγκες ήταν αυτές που ήταν. Αυτός και ο μέγιστος αριθμός τον οποίο και ζητήσαμε εμείς. Το θέμα είναι ότι επειδή δεν ξέραμε διάφορα πράγματα, γι' αυτό και φτάσαμε στο 60. Τώρα, μιας που ήθελα να το αποφύγω, αλλά με προκαλέσατε σε αυτό τώρα. Ενώ λοιπόν 51 ήταν οι παράγκες πέρυσι, οι άδειες, οι παράγκες ήταν 80.
Στη συζήτηση που έγινε μετά με τους μικροπολιτές, γιατί είχαν κάποια δυσαρέσκεια και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε, διαπιστώθηκε λοιπόν ότι κάποιοι από αυτούς ήρθαν γιατί ζήτησαν να συναντηθούν και με τον ίδιο τον Δήμαρχο, μιας που εγώ δεν τους ικανοποιούσα, και όλα αυτά γιατί ζητήσαμε απλά τι το πιο φυσιολογικό, να πληρώσουν τον αριθμό των παραγκών που ζητήσανε. Εκείνοι όμως ισχυρίζονταν ότι ενώ δηλώναν 3 παράγκες πέρυσι, παίρναν 4 σαν δώρο. Κάποιοι άλλοι είχαν κάποια ειδική μεταχείριση με ειδικές εκπτώσεις στην 4η, 5η και 6η παράγκα και κάποια τέτοια άλλα πράγματα τα οποία πρώτη φορά τα ακούγαμε και γι' αυτό το λόγο και φυσικά τους είπαμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αυτό είχε βγει στο διάβια, ήταν όλοι εν γνώση τους για το μίσθωμα των παραγκών, για τον αριθμό των παραγκών και για όλα αυτά. Άρα λοιπόν αντιμετωπίσαμε μια άλλη κατάσταση από αυτή που περιμέναμε και ίσως αυτό ήταν άλλος ένας λόγος, ο οποίος εκτός βέβαια από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που όμορφοι δήμοι όπως και το Μεσολόγγι και όλα αυτά κρίθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν δύσκολες οι συνθήκες σε σχέση με τα προηγούμενα, τους οδήγησε σε αυτήν την δυσαρέσκεια. Άρα λοιπόν το ένα βασικό ήταν η άνηση μεταχείριση που είχαν μεταξύ τους πέρυσι και το ότι δεν ανταποκρίνονταν τα έσοδα με βάση τον αριθμό των παραγκών. Τώρα, όσον αφορά την Επιτροπή Ελέγχου, και με την Μηχανικό κατέβηκα εγώ και κάναμε όλες τις μετρήσεις, οπότε ό,τι θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε και εμένα και την κυρία Ρούση. Το δεύτερο είναι κάναμε και τον έλεγχο όλων των χαρτιών και εκεί βέβαια και για το Λούνα Πάρκ που ήταν το πιο σημαντικό. Και μάλιστα κακοφάνηκε πάλι και στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ γιατί τα χαρτιά του δεν ήταν πλήρη και τον καθυστερήσαμε ένα ολόκληρο 24ωρο για να φέρει τους μηχανικούς τους δικούς του και να είναι τυπικός όπως όριζε ο νόμος. Και το τελευταίο και σημαντικό είναι ότι έφερα τον ίδιο τον κατασκευαστή από τα Γιάννενα την επόμενη μέρα από την πλημμύρα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Ο δικός του ισχυρισμός βέβαια ήταν ότι όταν το νερό είναι τόσο πολύ δεν προλαβαίνουν να φύγουν από τα λούκια το νερό πάνω από τα στέγαστρα και γι' αυτό συσσωρεύεται και μπορεί εκεί να έχει διαρροή. Διαπίστωσε και αυτός κάποια δικά του λάθη και αυτά θα σημειωθούν όπως έχουμε αποφασίσει όταν θα τον πληρώσουμε και θα ξεχρεώσουμε και όταν θα κλείσει αυτή η όλη διαδικασία θα το σημειώσουμε αυτό στην παραλαβή και ο ίδιος δηλαδή με τη βοήθεια κάποιων υπαλλήλων που έφερε έκαναν κάποιες μικρές παρεμβάσεις την επόμενη μέρα δηλαδή της βροχής. Αυτά ήταν ό,τι περισσότερο μπορούσαμε να κάνουμε και αυτό κάναμε. Μία ερώτηση κύριε Ανδρίκουλα μόνο γιατί υπόθηκαν πολλά. Αν άκουσε καλά είπατε ότι πέρσι ο κύριος Παπούλιας άκουσε ότι είπε ότι έγιναν 80 και 16, 96 θέσεις, 96 παράγκες. Πέρσι πληρώθηκαν 51 είπατε από τις 96, ευχαριστώ. Στον έλεγχο του φακέλου του Βεσίνου, 51, εκ των οποίων η μία διέφυγε δεν έχει πληρώσει. Κύριος Παπούλιας. Καταρχήν όταν πάμε να λειτουργήσουμε την Ευρωπανήγυρη δεν βγάζουμε, σας ξαναείπα, 60 άδειες, 60 παράγκες. Οι 60 άδειες, το είπατε κι εσείς, ότι μπορεί να γίνουν 100. Εμείς είχαμε φτιάξει 80 πέρες, συν 16 που μας έκανε δώρο ο κατασκευαστής, στις οποίες 16 τις μοίρασα εγώ στους εμπόρους, τους καλούς εμπόρους που στήσαμε το παζάρι παρέα και τους έκανα δώρο. Αυτές ήταν οι 16 που μας έκανε δώρο ο κατασκευαστής και εγώ τους έδωσα στους εμπόρους για να κρατήσουμε το πανηγύρι. Ένα δεύτερο, ας πούμε, στον κατασκευαστή, το εντοπίζουμε το πρόβλημα από την πρώτη στιγμή και αυτό ήταν εμφανέστατο. Φαινόταν δηλαδή ότι τα τσίγκια ήταν διαλυμένα, φαινόταν ότι δεν έκαναν καλή εφαρμογή, εκτός όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό το λόγο μίλησα, ας πούμε, για μια καλύτερη έκπτωση στους εμπόρους, γιατί διαπίστωσα, ας πούμε, ότι πάθανε ζημιά. Και οι καιρικές συνθήκες ήταν οι ίδιες και πέρυσι και πρόπερσι. Κάθε χρόνο στο πανηγύρι, το ξέρετε πολύ καλά, επί σειρά ετών, περιμένουμε το πανηγύρι για να βρέξει. Ευχαριστώ. Ο κ. Τσόγκας θέλετε για το ίδιο θέμα. Δεν το κλείσαμε το θέμα. Να κλείσουμε το θέμα πρώτα, να αποφασίσουμε. Έχει συγκεκριμένο θέμα. Δεν είπα.
Ναι. Πάντως οφείλατε αυτό τουλάχιστον να αναφέρετε κάπου, γιατί δεν ήταν αυτό. Πού να αναφέρετε? Στον φάκελο. Δηλαδή δεν θα πρέπει αυτό να είναι κάπου γνωστό? Ή τουλάχιστον εσύ... Πώς κατασκευάζετε το πανηγύρι? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Σε αυτά που χαρίστηκαν, σε ποιους χαρίστηκαν και κάτω από την αίτησή τους. Γιατί όταν η κυρία ισχυρίζεται, μια συγκεκριμένη κυρία, ότι εγώ όχι δεν πλήρωνα και τις τέσσερις που είχα και πλήρωνα τις τρεις μόνο και στον έλεγχο που κάναμε τις λέω η αίτησή σας έλεγε τρεις. Μα πώς εγώ είχα τέσσερις. Άρα λοιπόν τι έγινε, ποιος έφτιαξε την αίτηση? Κάποιος άλλος? Και κάποια στιγμή που ήταν γενές πήραν από άλλους δύο για να γεμίσει το παζάρι. Από τις 16 που μας έκανε δώρο. Εντάξει, άρα λοιπόν όλα αυτά, όλα αυτά ήταν ένα θέμα για όλη τη λειτουργία. Η πρόταση είναι αν θα... Συγγνώμη. Άκη, κοίταξε, κυρία Δρύκουλο λέει συγκεκριμένο πράγμα, ότι εμείς πήραμε και είδαμε πέρσι 51 θέσεις που πληρώσανε, ο ένας δεν πλήρωσε, χρωστάει οι 50, αλλά 51. Ναι, εντάξει, δεν είναι για τον έναν το θέμα, δεν είναι για τους πολλούς. Λοιπόν, και είπαμε πόσοι θα έρθουν φέτος από τους 51, ας έρθουν 60, ας έρθουν και φτιάξαμε για 60 και 70. Αλλά... Πληρώνονταν 51 και δεν έρχονταν 51, έρχονταν 80 και 96. Αυτό λέμε τώρα. Μην το απλώνουμε, μάλλον δεν νομίζω ότι έχει. Τέλος πάντων, η σημασία έχει ότι οι επαγγελματίες εδώ πάθανε ζημιά. Ένα ποσοστό 15% είναι λίγο. Θεωρώ, ας πούμε, τουλάχιστον ένα 30% και για το περιστήρι του Δήμου. Και... Αντρέα, βγαίνουμε στο 20%. Βγαίνουμε στο 20%. Κυρία Δρύκουλα, στο 20%. Το σώμα εγκρίνει. Η πρόταση είναι στο 20, έτσι, στο 20. Να ξέρουμε τι κλείνουμε. Για να τελειώσω την παράταξη του κ. Δημάρχου και ο κ. Ρεγκούτας, του κ. Μυρισσίας, λέω, διατάξει το θέμα. Ορίστε. Ναι, αλλά δεν έχει τελειώσει η παράταξη του Δημάρχου. Και ο Κώστας, ναι. Α, ωραία. Πάμε, κ. Σκουπίδης. Okay. Τι πες εκεί? Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο θέματα, πρόεδρε, συνάδελφοι. Το πρώτο αφορά την παρέτηση του συναδέλφου του Νίκου, του Νίκα, από αντιδήμαρχους. Είναι ένα μείζον θέμα για μας. Δεν θα σταθώ στην ομιμότητα της παρουσίας του ως αντιδήμαρχος κατά το μήνα Σεπτέμβριο, ενώ παράλληλα εργαζόταν και στο ταχυδρομείο. Αυτό το γνωρίζαμε και από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Άποψή μου όμως ήταν να μην το κάνω θέμα, εκτιμώντας ότι ήταν θέμα ο λίγων ημερών να φύγει από το ταχυδρομείο και να αναλάβει τα κανονικά τα καθήκοντά του ως αντιδήμαρχος. Υπήρχε σίγουρα ένα ζήτημα, καθώς θα έπρεπε ή να λάβει ειδική άδεια, όπως ορίζεται από τον Καλλικράτη, ή να παραιτηθεί. Επαναλαμβάνω όμως, πίστευα ότι θα διευθετήσει το θέμα τουλάχιστον μέχρι τις 15-20 Σεπτεμβρίου που ήταν το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντί αυτού, το πρόβλημα διευρύνθηκε. Με απόφαση Δημάρχου στις 27 Σεπτεμβρίου του 2019 και αφού έκανε δεκτή την παρέτηση του κ. Νίκα από αντιδήμαρχος για επαγγελματικούς λόγους και άρα τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του, που σημαίνει ότι ο κ. Νίκας έπρεπε να είναι στο ταχυδρομείο και δεν μπορούσε να είναι στο Δήμο, τον ορίζει με ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες σε εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται επί κουρία του Δημάρχου, που σημαίνει ότι ο Δήμαρχος έχει τις αρμοδιότητες και ο κύριος Νίκας συνδράμει, βοηθάει, είναι πάνω από το 60% των αρμοδιοτήτων του Δήμου. Για να μην διαβάσω όλη την απόφαση, αυτή τουλάχιστον που έχει δημοσιευτεί, αναφέρω τεχνικά έργα, συντήρηση υποδομών, μελέτες έργων, κατασκευές, πολιτική προστασία, πολεοδομία, τμήμα ίδρυψης αποχέτευσης, καθώς και να υπογράφει έγγραφα που αφορούν τις πιο πάνω δραστηριότητες. Καταλαβαίνετε, Δήμαρχε, ότι αυτό επί της ουσίας δεν μπορεί να συμβεί. Πρώτον, γιατί αν πείτε να το κάνετε εσείς, πολύ απλά θα κάνετε τον αντιδήμαρχο, αλλά δεν θα μπορείτε να ασκήσετε τα καθήκοντά σας ως δήμαρχος. Και δεύτερον, γιατί ο κ. Νίκας θα πρέπει να είναι στο ταχυδρομείο, σύμφωνα με όσα γράφετε. Άρα, τονωθείτε να είναι πότε στην υπηρεσία του και πότε στο Δήμο, ασκώντας τα καθήκοντά του συμπληρωματικά. Επαναλαμβάνω, το πιο κρίσιμο κομμάτι του Δήμου το βλέπουμε ως πάρεργο. Μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο έχει καθημερινή επαφή με το προσωπικό, με συνεργάτες,
με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και με τα υπόλοιπα μέλη, με απλούς πολίτες, αυτοψίες για επίλυση προβλημάτων, καθώς και για προγραμματισμό εργασιών. Και την πολιτική προστασία, που όπως αποδεικνύεται και από τις μέρες μας, πλέον δεν είναι μόνο για τους θερινούς μήνες, αλλά είναι για όλες τις εποχές. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες λοιπόν χρειάζονται έναν άνθρωπο αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν θα μπορέσει να σταθεί. Είναι κρίσιμο σε όλους τους τομείς, δεν μπορούμε να το βλέπουμε ως πάρεργο και δεν μιλάω σε καμία περίπτωση για την νομιμότητα της απόφασης. Είναι δικαίωμά σας, μπορείτε να ορίσετε εντεταλμένο σύμβουλο με αρμοδιότητες συγκεκριμένες και υποδέστερες, όχι όμως με το σύνολο των πιο πάνω αρμοδιοτήτων. Για το λόγο αυτό, Δήμαρχε, σας προτρέπω και με χρυσό του λύσει το πρόβλημα με την υπηρεσία του συνάδελφος, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι επιχειρηθεί να συμβεί, κάποια φόρμουλα θα βρεθεί για να φύγει από εκεί, να ορίσετε έναν αντιδήμαρχο. Να ορίσετε έναν αντιδήμαρχο, γιατί υποτιμάτε και τους υπολείπους συναδέλφους που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Φαντάζομαι ότι είναι πανελλήνια πρωτοτυπία για το Δήμο μας να μην υπάρχει αντιδήμαρχος έργων. Ακόμα και έναν αντιδήμαρχο να είχαμε, αυτόν θα τον είχαμε πρωτίσω στα έργα, ανεξάρτητα να τον επιφορτίζαμε και με άλλα αντικείμενα. Άλλωστε, μετά και το μνημόνιο της συνεργασίας με τις δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης, έχετε σε σύνολο 16 δημοτικούς συμβούλους, από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Υπάρχει άλλο ένα θέμα σε συνέχεια του πρώτου. Μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασής σας, Δήμαρχε, από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Μαΐστρος και σε απάντηση ενός σχολείου, ο κύριος Κωνσταντίνος Αραπογιάννης γράφει: αν δεν κατάλαβες, γράφει σε κάποιον ο οποίος έγραφε ένα σχόλιο, αν δεν κατάλαβες, ο κύριος Κοιμήσης απεκεφαλίστη. Είναι ανορθόγραφο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο που μας απασχολεί στην προκειμένη περίπτωση. Δεν θα το έκανα θέμα αν ο εν λόγω δημότης δεν είχε καμία σχέση με το Δήμο. Δεν θα το έκανα θέμα, δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάζω το τι γράφεται στο Facebook ή το τι γράφεται από δημότες γενικώς. Μου είπαν λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος δημότης όμως είναι συνταξιούχος στρατιωτικός, δεν ξέρω ποιας εποχής, δεν θέλω να κάνω συνειρμούς, και έχει οριστεί από την παράταξη του Δημάρχου για αντιπρόεδρο στην ΚΕΔΑ. Είμαι χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και σε διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων. Είχαμε διαφωνίες, κάποιες φορές ανέβηναν και τόνοι, ζητήματα δημοκρατίας όμως δεν είχαμε ποτέ. Και θα υπερασπίζουμε αυτό το δικαίωμα όποιον και αναφορά. Τέτοιες φασίζουσες λογικές και συμπεριφορές, καθώς και εκφράσεις, δεν ταιριάζουν ούτε με το Δήμο μας, ούτε με το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε με τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων του Δήμου. Σας καλώ λοιπόν να καταδικάσετε το γεγονός και να απαλλάξετε τον λόγο δημότη από την πρόεδρο στην ΚΕΔΑ και να τον αντικαταστήσετε με κάποιον άλλον. Στις εκλογές κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν. Δεν αποκεφαλίζεται κανένας. Εδώ είμαστε γιατί έχουμε εκλεγεί με στόχο και σκοπό να βοηθήσουμε τον τόπο μας και τα προβλήματα των δημοτών μας. Όχι να βγάλουμε προσωπικές εμπάθειες αποθυμένα και να λύσουμε προσωπικά μας ζητήματα. Έχουμε υποχρέωση σαν γενιά δημάρχε και εμείς και αυτοί που έρχεται να μην αφήσουμε την κατάσταση να ξεφύγει. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Αυτό. Λοιπόν, θέσατε δύο θέματα. Τώρα για το δεύτερο, λυπάμαι δηλαδή αν θα απασχολούμε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αναρτήσεις του στα Facebook, του Μαΐστου, δεν ξέρω πού το είδατε. Μίλησατε, κύριε Κουπίδη, μίλησατε τόση ώρα. Από τον πολύτιμο χρόνο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, έτσι. Εγώ και πριν τις εκλογές 8 μήνες που ήμουνα επίσημα υποψήφιος και μετά τις εκλογές που κέρδισα τις εκλογές και στην Ορκομοσία και τώρα έχω δώσει 10 συνεντεύξεις, έχω πάρει το λόγο δημόσια 50 φορές, δεν έχετε ακούσει κάτι σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το στυλ. Μην με εγκαλείτε εμένα τώρα με ένα σχόλιο ποιος το έγραψε και αν το έγραψε και αν είναι αυτός που λέτε, ούτε μπορώ να πάρω θέση, μπορεί να υπάρχει κάποιο τρόλ, είναι γεμάτο το διαδίκτυο τρόλ, μπείτε να δείτε τι λένε. Αν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα με τα Facebook και με τις αναρτήσεις, κάποιος μπορεί να γράψει όποιο όνομα θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Και δεν θα μπω στη λογική αυτή να κάνω. Όχι, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε. Τώρα δεν κάνουμε συζήτηση. Ο διάλογος που γίνεται στα συμβούλια δεν είναι συζήτηση του καφενείου. Να πετάμε μια κουβέντα ο καθένας. Λοιπόν, λυπάμαι δηλαδή αν θεωρείτε ότι έτσι θα πάμε την τετραετία. Εγώ τουλάχιστον δεν θα σας ακολουθήσω. Δεν θα κάνω Facebook
και Instagram του Δημοτικού Συμβούλιο. Το σέβομαι το θεσμό. Έχω υπηρετήσει ανάλογους θεσμούς και πιο ψηλά στην ιεραρχία θεσμούς. Ποτέ δεν φέραμε το διαδίκτυο και το κουτσουμπουλιό των καφενείων στο και πώς το είπε ένας άνθρωπος και τι είπε και αν είχε πει ένα ούζο όταν το είπε και αν του είπαν κάτι άλλο. Είναι μακριά από μένα αυτή η κουβέντα. Για μένα γράφουν τα χίλια δυο. Δεν θα απαντήσω ποτέ ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε θα σας απασχολήσω με τέτοια θέματα. Για το θέμα του αντιδημάρχου που θα μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ότι είναι για να απαντηθεί και να συζητηθεί. Πραγματικά όπως το περιγράψατε είναι, εγώ έχρισα τους αντιδημάρχους σύμφωνα με τον νόμο, πριν τους δώσω τις αρμοδιότητες τους ρώτησα έναν έναν αν είναι σε θέση να ασχοληθούν, πόσο είναι σε θέση να ασχοληθούν κτλ. Όπως και οι υπόλοιποι, έτσι και ο κύριος Νίκας μου είπε είναι με την υπηρεσία, θα λύσω το θέμα, θα πάρω μια άδεια όπως προβλέπεται από τον νόμο. Αυτό έγινε 7 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, έγινε ορισμός των 6 έγινε ορισμός των αντιδημάρχων. 10, 12, 15 Νίκο, κύριε Νίκα, του χαρτί, είχε ένα κόλλημα. Ο άνθρωπος, ο ίδιος του ξέρει με την υπηρεσία του, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, ούτε σήκωσε ένα τηλέφωνο ποτέ στην υπηρεσία του κύριου Νίκα ή και σε κανενός στις προσωπικές δουλειές. Δεν είμαστε εδώ να κάνουμε το ταχυδρομείο της δουλειές ή τις ιδιωτικές του καθενός. Όταν είδα ότι κόλλησε το θέμα και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, του ζήτησα την παρέτησή του και μου την έδωσε 23-24 του μήνα μέχρι να πάρει διάβη για να κάνει, πήγε 25. Δεν βλέπω κάτι το τραγικό. Τώρα, όσον αφορά τα καθήκοντα, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, τα καθήκοντα είναι του Δημάρχου. Έτσι. Εγώ τα ασκώ τα καθήκοντα. Και επικουρούμαι από τον κύριο Νίκα. Και σε αυτό το διάστημα που ασκώ τα καθήκοντα αυτά και επικουρούμε από τον κύριο Νίκα, να ξέρετε, οι εντυπώσεις του κόσμου είναι εξαιρετικές. Τα μηχανήματα ξεκάπνισαν, πήραν μπροστά και δουλεύουν. Και δουλεύουν και εξυπηρετούν τους ανθρώπους, ανεξάρτητα με το τι ψηφίζει ο καθένας. Δεν πάνε σε ένα μαντρί να πάρουμε τους ψήφους και να πηδάμε 5 μαντριά. Όπου πάνε, δουλεύουν για όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό συγχαίρω τον κύριο Νίκα που με βοηθάει σε αυτή τη δουλειά. Σε αντίθεση με τι κάνατε εσείς, κύριε Κουπίδη, τα προηγούμενα χρόνια. Ψηφοθυρία κάνατε με τα μηχανήματα του Δήμου. Και έρχεστε να εγκαλέσετε τον Νίκα ή εμένα για ποιο πράγμα? Ποιο είναι το παράνομο? Δεν έχω δικαίωμα να έχω εντεταλμένο σύμβουλο? Έχω. Ποιο είναι το θέμα σας? Για πόσο τον έκανα εντεταλμένο σύμβουλο? Για 1-2 μήνες. Δεν μπορεί. Ο κύριος Νίκας προετοιμάστηκε να αναλάβει αντιδήμαρχος από τον Αύγουστο μήνα. Ερχόταν και σε εσά που ήσασταν αντιδήμαρχος και τον ενημερώσατε για θέματα. Επειδή μου βγήκε εμένα ένα θέμα, δεν μπορούσα ένα βράδυ μέσα να κρεμάσω την υπηρεσία χωρίς αρμόδιο άνθρωπο που να ξέρει τους χειριστές, να ξέρει τα μηχανήματα. Για να ενημερώσει έναν άλλον αντιδήμαρχο, θέλει τις μέρες του, θέλει το χρόνο του. Σε εσά ήρθε από τις αρχές Αυγούστου, κ. Νίκας. Στην πολιτική προστασία πήγε από τον Ιούλιο μήνα και ενημερωνόταν στο μεσολόγιο με τον κύριο Μπόκα, το διευθυντή της πυροσβεστικής. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Αν στο επόμενο διάστημα που χρειάζεται για να ενημερωθούν οι υπόλοιποι λύσει το πρόβλημα του κ. Νίκας, είναι στο χέρι μου αν θα του ξαναορίσω αντιδήμαρχο ή όχι. Ή αν θα βάλω άλλον αντιδήμαρχο. Τι δυσλειτουργήσε αυτές τις μέρες, αυτές τις 5 μέρες, 7 μέρες? Πού σας κάνανε παράπονο που δεν ήταν παρόν το μηχάνημα όταν έγινε το αίτημα? Αναφερθήκατε με τους τοπικούς, με τους προέδρους, στη συνεργασία με τους προέδρους και με τους τοπικούς συμβούλους. Την Παρασκευή είχα εδώ τους προέδρους και τους τοπικούς συμβούλους από όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Ξέρετε τι μου είπανε? 9 χρόνια με την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν μας είχαν φωνάξει μια φορά. Και εκλεγμένοι με το δικό σας το συνδυασμό πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Μιλάνε με τον Δήμαρχο απευθείας όλοι αυτοί. Έχουν το τηλέφωνο, έχουν την πόρτα ανοιχτή και Σάββατα και Κυριακές να σας δείξουν τις κλήσεις μου. Χθες που ήταν Κυριακή και προχθές που ήταν Σάββατο. Και βεβαίως με τον κύριο Νίκα. Ο κύριος Νίκας, η μέρα έχει 24 ώρες. Ο κύριος Νίκας, φαντάζομαι, στη δουλειά του είναι συγκεκριμένο ωράριο. Δεν πάει για ύπνο το μεσημέρι. Φτάνει στη δουλειά του ανθρώπου. Τον παίρνω τηλέφωνο και τον στέλνω στην Πετρώνα. 8 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Μισό λεπτό. Ποιο είναι το πρόβλημά σας ακριβώς? Να μας πείτε. Τι σας κακοφαίνεται? Λοιπόν, αυτά δεν θέλω κάτι άλλο να πω. Και
σε ό,τι έχει να κάνει με το δεύτερο θέμα, απλά να το πω, δεν έχω σκοπό να το ξανανοίξω πάλι. Το είπα και πάλι, δεν θα το έκανα θέμα, αλλά δεν είναι ένας απλός δημότης, δημαρχέ. Είναι τον έξι αντιπρόεδρο στην ΚΕΔΑ. Πρόσεξε το αυτό, εγώ το καταδικάζω από τώρα. Εκτιμώ ότι πρέπει να το καταδικάσει και εσύ. Είναι αυτό. Αν βγει και πει εκείνο ότι δεν το έκανε εκείνο και το έκανε κάποιο άλλο και είναι συνωνυμία, τότε να το δεχτώ. Το κλείνω το θέμα. Μισό για να το κλείσω κι εγώ. Γιατί... Ναι. Δεν μπορείς τώρα να μιλάω. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο τι είπα εγώ, έτσι. Δεν ξέρω αν το είπε αυτό ο κύριος Αραμπογιάννης. Έχω συγκεκριμένη άποψη για τον άνθρωπο, είναι εξαιρετικός. Δεν το πιστεύω ότι έγραψε αυτό ή πώς το έγραψε. Δεν επικροτώ αν αυτό το πράγμα, για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Είναι καταδικαστέο και με προσβάλλει κιόλας αν με ρωτάς, Κώστα, που με ξέρεις από 12 χρονών, αν είναι κατακριτέο από μένα τέτοιο πράγμα. Έτσι. Με προσβάλλει υλικά, σου λέω. Αλλά θα το δούμε. Αλλά δεν μπορώ να βγω να καταδικάζω και να λέω ονόματα δημόσια σε αυτό που δεν ξέρω τι ισχύει. Και αν είναι κάποιο τρόλ που μπήκε και έγραψε κτλ. Δεν τελείωσε ο κύριος. Μπορεί. Δεν τελείωσε. Έτσι, να το δεις, Δήμαρχε. Λοιπόν, σου έτυχε να κάνει με τα προηγούμενα. Καταρχήν, εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να σχολιάσω τον Νίκα ως αντιδήμαρχο. Ως εντεταλμένο που είναι τώρα, τέλος πάντων. Δεν μπήκα στη διαδικασία να δω. Ως ταχυδρόμο του σχολιάζει. Όχι, να απαντήσω. Γιατί ως ταχυδρόμο δεν με. Να απαντήσω. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε και εμένα. Ούτε και εμένα. Δεν μπήκα στη διαδικασία να πω αν καλός ή κακός εκτελείται καθήκοντά του. Μιλάμε, είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ορισμένο αντιδήμαρχο. Το αν θα. Και είναι και. Τώρα μέσα σε ένα μήνα να πω και να πω ο Νίκας δεν τα κάνει καλά τα πράγματα, θα πούνε και οι υπόλοιποι, ας πούμε, ρε Κώστα, τι λες, ας πούμε. Αλλά το γεγονός ότι ο Νίκας μέσα σε 27 μέρες μπόρεσε και τα άμαθε και δεν μπορεί να τα μάθει κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος, εντάξει, αυτό τώρα φαντάζομαι δεν μπορεί να μας πιστέψει κανένας, δηλαδή. Εγώ μπαίνω. Σε παρακαλώ, Θεοδωρή. Εγώ μπαίνω λοιπόν στην ουσία και λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ορισμένος αντιδήμαρχος έργων. Δεν σχολιάζω αν καλός ή κακός κάνει κάτι και δεν έχω και τίποτα με τον άνθρωπο. Καλός έκανε, θα κοιτάξει τη δουλειά του όπως όλοι μας. Δεν το συζητάω αυτό. Από εκεί και πέρα λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιδήμαρχος και έχετε 16 δημοτικούς συμβούλους. Για να πω στην ουσία, μιας και με προκαλέσατε, το αν εγώ το τι έκανα τα προηγούμενα χρόνια και για το αν ήταν ευχαριστημένοι οι πρόεδροι, επειδή με τους πρόεδρους βρέθηκα κι εγώ μετά. Έτσι, μπορεί να λέμε ότι θέλει ο καθένας εδώ πέρα μέσα, αλλά οι πρόεδροι θα και βρήκαν και εμένα μετά. Και οι πρόεδροι, δυστυχώς, μιλήσαν για αυταρχικές συμπεριφορές. Και μιλήσαν για αυταρχικές συμπεριφορές και σε συγκεκριμένο χωριό. Όπως τους Αμοριανούς, δήμαρχε, που μπήκατε μέσα και πήγατε. Όχι, δεν το ρωτήσατε. Όχι, δεν ήρθατε σε συνεννόηση. Αλλά μπήκατε μέσα με ιδιωτικό αυτοκίνητο και πήγατε και πήρατε 10, 20, 30 σωλήνες. Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς. Και έχει συγκαλέσει τοπικό συμβούλιο για την Τετάρτη. Πώς λοιπόν αυτός ο πρόεδρος που είναι και παρόν μπορεί να είναι ευχαριστημένος? Σας είπε εσάς ότι είναι ευχαριστημένος. Εγώ καταρχήν με το που ανέλαβα σαν αντιδήμαρχος, η πρώτη συνάντηση που έκανα ήταν με τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων. Και μπορείτε και εσείς, αν το πάτε, να ρωτήσετε και τον Τάσο τον Αποστολάκη που είναι ακόμα πρόεδρος και δεν ήταν της δικής μας παράταξης, ή και τον Πάνο τον Μαργαρίτη. Ή και το... Εσείς είπατε δεν θα λειτουργεί με τους αντιδήμαρχους. Δεν είπα. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, μιλάμε τώρα και. Καυτηριάζουμε την ουσία. Ξέρουμε ότι ο Νίκας πρωινές ώρες είναι στο Δημαρχείο. Τώρα τι θα πω, να βγω να το καταδικάσω? Το λέω. Προσπαθώ να το πω όσο πιο κομψά γίνεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τον παίρνετε και στο λαιμό στον άνθρωπο. Χρησιμοποιώ την άδειά μου, την κανονική. Πόσο άδεια θα έχεις, Νίκο, τρεις μήνες? Ένα μήνα έχω άδεια. Ένα μήνα, εντάξει, ένα μήνα. Θα έχεις τρεις μήνες. Τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, δεν είναι να τελειώσουμε. Όχι, να τελειώσω. Θα τελειώσει ο κύριος Σκοπίδης. Να τελειώσει ο κύριος Σκοπίδης. Σε παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχει τελειώσει ο κύριος Σκοπίδης. Δεν μιλάει κανένα. Ο πρόεδρος, ο δήμαρχος, έχει δικαίωμα να διακόπτει. Λοιπόν, είπα και πάλι, επειδή δεν αναφέρθηκα, όχι, δεν αναφέρθηκα στην νομιμότητα της απόφασης, ούτε οικονομικό ζήτημα έβαλα, αλλά είναι ουσιαστικό και ηθικό ζήτημα για μας. Ευχαριστώ. Κώστα, συγγνώμη κύριε Κουπίδη, έτσι δεν είναι. Το θέμα ποιο είναι, είπαμε, για να μην δημιουργούν εντυπώσεις. Είναι μια μεταβατική περίοδος. Τώρα, αν θα είναι 10 μέρες ή 20, δώσ' μου εμένα το δικαίωμα να το ξέρω. Τις αρμοδιότητες δεν φύγανε, οι αρμοδιότητες τις έχει ο Δήμαρχος ασκεί τα καθήκοντα. Και δόξα τω Θεώ, ο Δήμαρχος είναι μηχανικός και μάχημος μηχανικός. Καλύτερα που τα ξέρει ο Δήμαρχος αυτά τα θέματα, δεν τα ξέρει ούτε ο κ. Νίκας ούτε κανένας από τους 16 συμβούλους. Εντάξει. Έχει ζητήσει ο κ. Τσόγκας, μετά ο κ. Τσούκας και μετά εσείς.
Ναι, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια για την εκλογή σας στη θέση του Αντιπρόεδρου της Τριχονίτας. Αν και εγώ δεν ξέρω τι είπες εσύ. Εγώ έχω εκφράσει και άλλες φορές ερωτηματικό για ποιο λόγο ένας Δήμος όπως είναι ο Δήμος Αμφιλοχίας με τη μεγαλύτερη παράκτεια ζώνη να συμμετέχει στη Τριχονίδα ΑΕ. Αυτό δεν ξέρω γιατί γίνει και ποιος ήταν ο ήθινος νους. Τέλος πάντων, επειδή εδώ στο τραπέζι, μάλλον στο Συμβούλιο, τέθηκαν κάποια ζητήματα, ένα από αυτά που είπε ο κ. Σκουπίδης για το Facebook και για τη δυσφήμιση. Σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος επί 9 μήνες που διήρκησε προεκλογική περίοδο, η παράταξη δικιά σας, κύριε Κουπίδη, πάνω μου ξεφόρτωσε ολόκληρη την Ψιτάλια. Πρόεδροι, γραμματείς, φαρισαίοι, λακέδες, όλοι μαζί χτυπάγανε. Δεν σας είδα ποτέ να πάρετε ή να μεριμνήσετε ή να σταματήσει αυτό στο πρόσωπο το δικό μου. Λοιπόν, το αντιπαρέρχομαι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, επειδή τις τελευταίες μέρες υπάρχει έντονη φημολογία, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει στην ενδοχώρα να δημιουργήσει κέντρα μεταναστών, κέντρα φιλοξενίας μεταναστών. Και πολύ φοβάμαι ότι και η Δυτική Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα η Τηλοκαρνανία, θα κληθεί να συμβάλλει σε αυτό. Εμείς ως Δήμος, και άλλες φορές το έχουμε ξανααντιμετωπίσει, φοβάμαι ότι θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε πάλι. Ποια είναι η θέση σας και η θέση του Δήμου συγκεκριμένα? Χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια επιτροπή διαπαραταξιακή, αν προκύψει το θέμα, να είμαστε έτοιμοι? Ευχαριστώ. Κύριε Τσόγκα, όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην Τριχονίδα, γνωρίζετε ότι ο Δήμος είναι μέτοχος στην Τριχονίδα. Εγώ βρήκα αυτές τις συμμετοχές και ως μέτοχος, ως υπουργός του Δήμου, μετέχω στην Τριχονίδα. Θυμάμαι παλιότερα όταν ήμουνα στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση μετήχαμε στην ΕΤΑΝΑΜ, που ήταν με τον Αυραγικό Κόλπο, και νομίζω ότι και ο Δήμος Αμφιλοχίας είχε μετοχές τότε στην ΕΤΑΝΑΜ. Τώρα δεν ξέρω, κάποια στιγμή προφανώς πουλήθηκαν οι μετοχές και αγοραστήκαν τις Τριχονίδες. Δεν είμαι σε θέση να πω κάτι περισσότερο σε αυτό. Θίξατε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα των προσφύγων, παύλα μεταναστών. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Δεν έχει έρθει κανένα χαρτί, δεν μας έχει πει προφορικά κανείς κάτι. Ό,τι ξέρουμε είναι αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες, ό,τι ξέρετε κι εσείς. Βεβαίως η ανησυχία υπάρχει. Και έκανα κάποιες προσπάθειες να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους, περιφέρεια και Δήμος Αγρινίου, και κανείς δεν μου είπε ότι ξέρει κάτι συγκεκριμένο. Βεβαίως φημολογείται ανά πάσα στιγμή, πέφτουν ονόματα, πέφτουν σε χώροι συγκεκριμένοι στην κουβέντα, σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Καμιά φορά αυτά είναι ύποπτα και επικίνδυνα, γιατί πάνε να δημιουργήσουν ένα κλίμα και μετά να δουν αντιδράσεις και να τα χωρίς να είναι σίγουρα έτσι, αλλά πολλές φορές έτσι γίνεται. Με ρωτήσετε ποια είναι η θέση του Δήμου. Προφανώς δεν μπορώ να εκφράσω από μόνος μου τη θέση του Δήμου σε ένα τέτοιο θέμα. Θέλει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να πούμε ότι αυτή είναι η θέση του Δήμου. Αν με ρωτάτε η δική μου η θέση προσωπικά και τι είναι θέμα. Όχι, λέω, καμία ερώτηση δεν μου έχει γίνει και μάλιστα και όπου πήρα, σήκωσα τηλέφωνα, μου είπαν όλοι, πήρα τον Δήμαρχο Αγρινίου, πήρα τον Περιφερειάρχη, δεν ξέρουμε τίποτα απολύτως. Και εμάς δεν μας είπαν τίποτα. Ό,τι ακούμε. Όχι, λέω, ερωτήθηκα από τον κύριο Τσόγκα τώρα. Και λέω ότι δεν και να ερωτηθώ, αν δεν έχω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου συγκεκριμένα ως Δήμος, είναι δύσκολο να παροθέσει, αλλά θα πω τη δικιά μου τη θέση. Δηλαδή, μέχρι να γίνει κάτι από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχω τη δικιά μου θέση που προφανώς αυτή θα εκφράσω. Αν και είναι δύσκολο θέμα και επικίνδυνο θέμα και με κόστος πολιτικού πολλές φορές, όποια θέση να πάρεις, η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Έτσι. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ρατσιστές, αγαπάμε όλο τον κόσμο. Συμπάσχουμε με τους κατατρεγμένους και τους ανήμπορους. Η περιοχή μας δεν είναι σε θέση να σηκώσει μεταναστευτικό ρεύμα αυτή τη στιγμή, με κανένα τρόπο, σε κανένα σημείο του. Έχουμε τρομερή έλλειψη από υποδομές για μας τους ίδιους. Παλεύουμε μέρα με τη μέρα. Άλλες ώρες δεν έχει νερό το ένα χωριό, άλλες ώρες δεν έχει το άλλο, δρόμοι δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να πάρουμε στις πλάτες μας άλλους ανθρώπους. Προφανώς
υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι άνθρωποι και πρέπει να ζήσουν και πρέπει να ζήσουν σε ανθρώπινες συνθήκες. Θεωρώ καταλληλότερο χώρο να ζήσουν σε ανθρώπινες συνθήκες είναι οι Εκάλλοι, είναι η Νέα Φιλοθέη, στη Θεσσαλονίκη το Ρεόκαστρο, ψάχνουν για ξενοδοχεία, υπάρχει το Χίλτον, θέλουν να νοικιάσουν σπίτι για να πάνε στο γειτονικό σπίτι του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου, της κυρίας Γεννηματά. Εάν πάνε εκεί και περισσέψουν άνθρωποι, το ξανασυζητάμε, να τους φιλοξενήσουμε κι εμείς εδώ. Δεν μπορεί μια ζωή, συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, που πάντα μέσα σε αυτές τις περιοχές είναι η δική μας περιοχή, να είναι αδικημένες, να μην έχουν υποδομές, και δεν θα μπούμε, το τονίσω έτσι και στη λογική, γιατί έχει αρχίσει και αυτό και ακούγεται στα κανάλια, θα υπάρχει και τυράκι στη φάκα, θα σας δώσουμε 10 ευρώ το κεφάλι, το πάνε έτσι τώρα, ναι, αυτοί που νοιάζονται τόσο πολύ για τους ανθρώπους, τους πάνε με το κεφάλι, 12 ευρώ το κεφάλι, 12 ευρώ το κεφάλι κτλ. Εγώ προσωπικά δεν θα μπω σε τέτοια διαδικασία. Και δεν ξέρω, μια και το αναφέρατε, δεν το είχα ετοιμασμένο, αλλά θέλετε να φτιάξουμε μια επιτροπή επαγρύπνησης να παρακολουθεί το θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο διακομματική και να είμαστε έτοιμοι, γιατί χρειάζεται επαγρύπνηση. Δεν ξέρω, τώρα συζητάμε, αύριο το πρωί τι θα μας ξημερώσει. Και σε παλιότερες στιγμές θυμάμαι, ας πούμε, που δεν ήμασταν έτοιμοι σαν τοπική κοινωνία να αντιμετωπίσουμε, όταν είχε γίνει ένα θέμα με τον Άγριλο, που είχαμε συμμετέχει εγώ σε κάποια, σε κάποια διαμαρτυρία εκεί πέρα, από την Αμφιλοχία ζήτημα να ήταν 10 άνθρωποι. Ευτυχώς είχε κατέβει κατούνα κάτω τότε, ας πούμε, που ήταν και λίγο αγριεμένοι, και έγινε ό,τι έγινε μετά. Είμαι ανοιχτός, εγώ δεν ξέρω, ας πάρουν θέση οι παρατάξεις και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κ. Τσούκας. Θα επανέλθω σε ένα ζήτημα που έβαλε ο κύριος Κοπέδης. Στο ζήτημα του κυρίου Αραπογιάννη. Τα περιστατικά δεν είναι ένα και αυτό που ανέφερε. Κατά τη διάρκεια όλης της προεκλογικής περίοδου λασπολογούσε δημοσίως απέναντι σε υποψηφίους παρατάξεων ότι αποτελούν λαμόγια, ότι αποτελούν το ένα, ότι είναι και κλέφτες κτλ. Νομίζω ότι τίθεται σοβαρό ζήτημα ηθικής τάξεως και πρέπει να επανεξετάσετε το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά, επειδή είμαστε δημόσια πρόσωπα, το ξέρετε ότι ακόμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, οι επικεφαλής των κοινοβουλευτικών κομμάτων, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνουν δημόσιες δηλώσεις, μέσω του Twitter, μέσω του Facebook κτλ. Δεν είναι ένα μέσο που απλά χρησιμοποιείται, και κάθε ένας από εμάς όταν κάνει μία ανάρτηση μέσα σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φυσικά αποτελεί δημόσια τοποθέτηση. Άρα δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεπεραστεί έτσι ότι απλά ήταν ένα σχόλιο. Τίθεται σοβαρό ζήτημα ηθικής τάξεως και νομίζω ότι πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση αυτή. Σημείο 2. Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Δήμαρχε, απευθύνομαι σε εσάς, έγινε πρόσφατα μια διαβούλευση δική σας με τους προέδρους των κοινοτήτων, γνωριμίας. Εγώ θα βάλω ένα ζήτημα, επειδή προβλέπεται από τον νόμο ότι κάθε δημόσια τέτοια διαβούλευση πρέπει να είναι παρόν όλο το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχήν, θα έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα να κουβεντιαστεί ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Θα κατεβάσετε μια συγκεκριμένη πρόταση με μια συνολική στρατηγική για το ποια έργα θα πρέπει να γίνουν και πού θα γίνουν αυτά. Για να μπορέσουμε εμείς να έχουμε μια αντιπρόταση ή να έχουμε μια άποψη πάνω στο ζήτημα αυτό, πρέπει να έχουμε την ενημέρωση αυτή. Και νομίζω το προσφορότερο που πρέπει να γίνει είναι να γίνει μια δημόσια πάλι διαβούλευση, να είναι παρόντες σε όλο το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά όλα τα αιτήματα αυτά να δοθούν σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους των Προέδρων των Κοινοτήτων, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε γιατί εσείς, όταν θα έρθετε με την πρόταση στο τεχνικό πρόγραμμα για κάθε έργο, για ποιο λόγο πρημοδοτείτε και ιεραρχείτε πρώτο να γίνει το έργο αυτό και όχι κάποιο άλλο. Και το τι είναι πιο συμφέρον για το Δήμο. Νομίζω αυτή τη διαδικασία,
πολύ καλά κάνατε και την ξεκινήσατε. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει πιο θαραλέα το επόμενο διάστημα και να καλέσετε όλο το σώμα ώστε να μπορεί να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα ζητήματα της περιοχής. Σημείο 3. Επειδή ποτέ δεν ήμουν υπέρ όσον αφορά την αναφορά που έκανε ο συνάδελφος ο Τσόκας για το προσφυγικό, υπέρ των επιτροπών επαγρύπνησης κτλ. Μια περιοχή, αν θέλει να αναβαθμιστεί και να κρατηθεί σε ένα επίπεδο, και αυτή τη θέση είχα και ως επικεφαλής της προηγούμενης παράταξης στην οποία ανήκα, προσπαθεί να κρατήσει τις δομές που έχει και ό,τι έχει να επιτελούν το ρόλο που έχουν. Άρα, αν έρθουν να φιλοξενηθούν άνθρωποι στην περιοχή μας, πρόσφυγες, μετανάστες, δεν θα φιλοξενηθούν φυσικά στον Άγριλο. Δεν θα φτιαχτεί μια νέα Μυγδαλέζα. Άλλες είναι οι περιοχές που είναι πρόσφερες. Μπορεί να είναι το Γυμνάσιο Σαρδινίων, μπορεί να είναι το Κάφκα. Άρα τι λέω εγώ? Επειδή τα βήματα που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, ο πρώην πρόεδρος του νοσοκομείου Αγρινίου, γιατί εκεί υπάγονται, νομίζω τώρα υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια, όσον αφορά για το Κάφκα, θα πρέπει να φτιαχτεί μια τέτοια επιτροπή, ώστε να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε, εφόσον όσο είναι νωρίς, να αναβαθμιστεί ο χώρος αυτός. Γιατί το λιγότερο δεν είναι το ζήτημα του τι θα γίνει με τους πρόσφυγες. Με το ζόρι κρατιόταν να μην κλείσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει οι υπηρεσίες που παρέχει και το προσωπικό να μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο του. Και νομίζω θεσμικά εσείς ως Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους υπόλοιπους να κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση υποστήριξης και αναβάθμισης των δομών αυτών. Νομίζω έτσι αναπτύσσει την περιοχή και όχι με επιτροπές επαγρύπνησης. Δεν σας κάνω κριτική, απλά με ξένησε λίγο ο όρος. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο. Λοιπόν, να απαντήσω σε αυτό λίγο, επειδή το παρεσταίνω. Να πάρεις θέση κι εσείς αυτό. Δεν το έβαλα το θέμα, ο κ. Τσόκας. Το έβαλα, πρόεδρε. Το έβαλες, είπες για επιτροπές επαγρύπνησης. Αυτό να απαντήσω. Και εγώ συμφωνώ με αυτό που βαγγέλεις. Δηλαδή, σε πρώτο χρόνο αν τεθεί θέμα, μπορείς να πάρεις τις επικεφαλής των παρατάξεων, όπως είναι το Βαγγέλη και το συνάδελφο του Μάλιο που απουσιάζει πάλι σήμερα, και από εκεί πέρα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος δηλαδή να έχουμε επιτροπές επαγγελματικής. Είναι για το ίδιο θέμα ο κύριος Βασίλας. Ερώτηση έκανα εγώ, δεν το έβαλα σε θέμα αυτό. Θέλει να απαντήσω. Να πάρω τις γνώμες. Δεν θα έπαιρνα το λόγο απλά επειδή ο Βαγγέλης είπε και για τον Αραπογιάννη. Ο Ραβογιάννης πράγματι πρέπει να έρθει στο Συμβούλιο ή στο Κεδάκι να εξηγήσει τι έγραψε και τι είπε. Πράγματι οι άνθρωποι που ασχολούνται και δεν είναι όλοι πολίτες είμαστε, αλλά σε αυτό το συμμετέχουν σε διαδικασίες. Δεν θα πω παραπέρα όμως, γιατί με τον Ραβογιάννη δεν το ξέρω ποιος είναι, δεν τον γνωρίζω στη φυσιογνωμία. Μίλησα μια φορά προεκλογικά στο τηλέφωνο για παρόμοια θέματα. Αλλά επειδή είναι προσωπικό, δεν θέλω να το αναλύσω. Τα αφήνω εδώ. Αλλά θα πρέπει να καταλάβει ότι όταν συμμετέχει σε ένα όργανο, αυτό ισχύει βέβαια για αυτά που λέει ο Γιώργος ο Τσόγκας και για άλλους κτλ. Για το θέμα των μεταναστών, επειδή έτυχε τότε να συμμετέχω σαν πρόεδρο του Συμβουλίου στην ιστορία με τον Άγριλο, συμμετείχαμε στην Αθήνα σε μια επιτροπή με τους βουλευτές όλους των κομμάτων κτλ. Τότε, το 2011, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτή την ιστορία. Και σε συνδυασμό με αυτά που είπε ο Βαγγέλης, κύριο Τσούκας, με επιτρέπει να το λέω Βαγγέλη τουλάχιστον. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα είναι όπως είναι και στα έργα, έτσι γίνεται το κράτος, είναι ασυνεπές. Δηλαδή, ο κίνδυνος δεν είναι να σου πει, θα σου στείλω 30 μετανάστες, θα τους κρατήσεις για 3 μήνες και μετά θα βρουν τον δρόμο τους ή θα μείνουν εδώ. Θα σου πει αυτοί οι 30 άνθρωποι θα είναι εδώ μόνιμοι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ξεκινήσει και σου κάνει την φωλιά που λέμε, θα αρχίσει να θεωρεί ότι η αμφιλοχία, ό,τι δεν έχω, το στέλνω. Είναι σαν τα φάει των έργων, γι' αυτό είπα πριν, σαν τα έργα. Δεν τα κοιτάει κανένας εργολάβος το τι αποκαταστάσεις θέλουν μετά. Εκεί είναι το πρόβλημα με την Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ σου λέει ότι θα κάνω αυτό, δεν τηρούνται οι όροι δηλαδή. Οι όροι που θα σου πει να του στηρεί το κεντρικό κράτος. Αυτό είναι το σοβαρό θέμα και δεν έχει εμπιστοσύνη και ο πολίτης και εμείς απέναντι στο κεντρικό κράτος. Δηλαδή, εγώ θα δεχόμαι και θα πω θετικά αυτό που λέει, ότι μπορούμε να καλύψουμε σαν αφιλοχία, γιατί πράγματι θα συμμετέχουμε στο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι της Ελλάδος. Είναι γενικό. Το ξέρουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τώρα και τι σημαίνει και ο καθένας να έχει την άποψή του. Αλλά το θέμα είναι
αυτό που θα αναλάβουμε πράγματι θα είναι αυτό. Δηλαδή θα αναφέρω τη Φιλιππιάδα, αν έχετε παρακολουθήσει κάποιοι. Ξεκίνησα στη Φιλιππιάδα, θα έρθουν το καλοκαίρι στο στρατόπεδο Φιλιππιάδας, που έτυχε να υπηρετήσει ο κιόλας. Εκεί το χειμώνα δεν γινόταν να κάτσουν οι άνθρωποι. Όταν ήρθε ο χειμώνα, τους πήραν από εκεί. Ενώ τους είχαν πει να τους πάρουν. Τους παρατήσαν το χειμώνα και έτρεχε ο δήμαρχος τότε. Έγινε και ρατσιστής. Το είναι το θέμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τηρούνται οι όροι. Ούτε θα τηρηθούν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ μπορώ να συμμετέχουμε σαν παρατάξεις με αυτές τις απόψεις που έχει ο καθένας. Θετικά μεν, ναι, αλλά με όρους. Πώς. Αυτό θέλω να πω. Καταρχήν παίρνει το λόγο από τον κύριο. Συγγνώμη, λίγο πριν να διαβάσω με τον Αναστάν. Έχω να πω το εξής. Δεν θα μας ρωτήσουν γιατί θα πάει σε ιδιώτες, θα πάει σε ξενοδοχεία. Τα 12 ευρώ το κεφάλι δεν θα περάσει από τη δομή του Δήμου. Όχι, μιλάει για τις δομές. Συγγνώμη, αυτό μιλάει για τις δομές, δεν μιλάει για τους ιδιώτες. Μιλάει για να κάνουμε δομές εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό σου λέω, δεν θα ρωτήσω. Ο ιδιώτης τώρα θα βγει αυτός με το ξενοδοχείο της Αμφιλοχίας. Όπως έγινε και. Θέλω να σου πω ότι θα καταλήξουμε εκεί όμως. Θα καταλήξουμε και μπορεί να μην πάρουμε εμείς σαν Δήμο. Αυτό είναι λίγο πολύ τραβηγμένο να το δώσει. Αυτό να έχουμε τον νόμο. Το θέμα όμως θα βρεθούν ξενοδοχεία, όπως έγινε και στο Μεσολόγγι με το. Θα βρεθούν ξενοδοχεία γιατί είναι 12 ευρώ. Ο ιδιώτης θα κοιτάξει την τσέπη του. Αυτό να ξέρετε ότι πολύ δύσκολο θα το αποφύγουμε το κομμάτι. Όταν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Ο κύριος Αγγέλης, που έχει ζητήσει το λόγο νωρίτερα για να απαντήσει ο Δήμαρχος συνολικά, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής εκ μέρους των ψηφοφόρων όλων μας που μας έχουν φέρει εδώ. Θέλω να πείτε κάτι συγκεκριμένο με την αντιδημαρχία του φίλου μου του κύριου Νίκα. Όλοι φίλοι είμαστε, δεν έχουμε κάτι κακό, αλλά θέλω να ξέρω και να ακούσω ο κόσμος από το που έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα εδώ, να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο να ξέρω ο κόσμος, έχουμε αντιδήμαρχο αυτόν, τίποτα άλλο. Γιατί με έχουν ρωτήσει πολλοί και μου λένε θα πας εκεί πάνω στο Δημαρχείο και θέλουμε να ρωτήσεις αυτό για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Ποιον θα βρίσκει για να ρωτήσεις. Άμα θα είναι κάποιος ορισμένος κανονικά αντιδήμαρχος, αυτό δεν, εγώ έχω φίλο, όλοι φίλοι είμαστε, δεν λέω κάτι. Απλά θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε συγκεκριμένα εκ μέρους όλων των πολιτών εδώ που είμαστε και θα μας βλέπουν. Να μαζέψουμε όλο. Ναι. Θέλει κάποιος άλλος του λόγου, κύριος Στυγόνης, αλλά σύντομα. Καλησπέρα και από μένα. Παίρνω το λόγο για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά, Δήμαρχε, όπως βλέπεις, δεν το αποφύγαμε το σοκαστήλι για το όσον αφορά αυτό που έδειξε ο κύριος Σκουπίδης, για το τοπικό μέσο ενημέρωσης, που όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ τι ρόλο διαδραματίζει. Δεν θα μείνω σε αυτό. Απλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Σκουπίδη. Όχι προσωπική, δεν είναι προσωπική ερώτηση, εγώ έτσι, συγγνώμη. Λίγο πιο πάνω από αυτό το σχόλιο που λέτε ότι έκανε ο κύριος Αραπογιάννης, αναφέρεται το όνομα του δικό μου, της κυρίας Δράκου και του κύριου Νίκα. Το έχουν δει πάρα πολύ. Και μιλάει για σαπίλα. Δεν σας είδα να θίξετε κάτι γι' αυτό. Μιλάει για σαπίλα. Λέει το όνομά μου, κύριο Διγόνης, νομίζω είναι κυρία Δράκου και κύριος Νίκας. Πάλι ο κύριος Νίκας. Και επίσης. Συζητάμε τώρα για ένα θέμα. Ας πούμε, αυτό το μέσο ενημέρωση ανεβάζει κάθε μέρα 150 θέματα. Και παρόλα αυτά, 7 μέρες πίσω, ασχολούμαστε τώρα για το συγκεκριμένο θέμα του κυρίου Νίκα και έχουν γίνει 90 σχόλια και τα. Δεν ακούμε. Συγγνώμη, ναι, κύριε Παπαγιάννη. Έχουν γίνει. Όχι, είναι το θέμα. Ξέρω τι λέω. Έχει βάλει σαν επικεφαλίδα το θέμα του κυρίου Νίκα, γι' αυτό. Και από κάτω γράφουν τα. Γιατί φαίνεται πονάει ο κύριος Νίκας. Δυστυχώς, μάλλον πληρώνει το γεγονός ότι δεν θα πάρει σύνταξη από εδώ μέσα, γιατί είναι συνηθισμένο. Θα πάρει σύνταξη από δουλειά του άνθρωπος. Απλά θέλω να πω. Διέκουσα τώρα και διέχασα τον ερμό. Ασχολούμαστε με αυτό. Αν είναι λοιπόν να εγκαλέσουμε έναν άνθρωπο, παιδί
Εγώ δεν θεωρώ ότι είπε κάτι τέτοιο, αλλά αν είναι να εγκαλέσουμε έναν άνθρωπο να πει γιατί έγραψε αυτό και αποκεφαλισμός και δεν ξέρω προς Θεού τώρα αν μείνουμε σε αυτό, να εγκαλέσουμε και όλους αυτούς που μπαίνουν και χρησιμοποιούν τα ονόματα Κανάρης, Καβάφης, Κατσαντώνης, όλοι γύρω στο 21, γιατί όπως γνωρίζουμε όταν στέλνουμε κάτι ανώνυμα, το στέλνουμε με το email μας. Αν λοιπόν εγκαλέσουμε έναν άνθρωπο, να εγκαλέσουμε όλους αυτούς να ανοίξουν, να γίνει και έστω και σε εισαγγελική παρέμβαση, να ανοίξουν και τα email και να δούμε ποιοι είναι όλοι αυτοί, αυτά τα τρολ που μπαίνουν συγκεκριμένα και βρίζουν συγκεκριμένα την παράταξη την πρώτη στιγμή. Κατανοητό. Κατανοητό. Ευχαριστώ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, για να τελειώνουμε. Εγώ. Ναι. Ναι, δεν είχα σκοπό, αλλά... Δεν ζητήσατε το λόγο. Ζήτηξε τον λόγο, δεν έκανα λάθος. Πάτησέ το. Πάτησέ το για να δω. Ναι. Λέω, δεν είχα σκοπό σε όλα αυτά που υπόθηκα να πω κάτι, αλλά σε σχέση ειδικά από τη στιγμή που μπήκε το θέμα με τους πρόσφυγες και μετανάστες, θέλω να πω δύο κουβέντες. Φαίνεται πως αποφεύγουμε πάντα την ουσία. Και η ουσία είναι οι αιτίες που φέρνουν αυτό τον κόσμο εκεί που τον φέρνουν, ξεκινώντας από τα νησιά και ούτω καθεξής. Και είναι οι πόλεμοι και οι επιθέσεις και οι επεμβάσεις για τα πετρέλαια και όλα αυτά. Και επειδή ξεκινάνε και έγιναν και συμφωνίες και εδώ υπογράφηκαν και στην Ελλάδα, μακάρι να μην βρεθούμε κι εμείς σε τέτοιες θέσεις. Απ' την άλλη μεριά βέβαια είναι οι συμφωνίες που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, το Δουβλίνο και ούτω καθεξής, που δεν μπαίνουμε στην ουσία. Αν δεν μπούμε στην ουσία για να υπάρξει εκεί σύγκρουση με αυτά τα ζητήματα και με αυτές τις αιτίες, για να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι είτε άσυλο είτε να τους δοθούν τα χαρτιά να πάνε εκεί που θέλουν, δεν πρόκειται να λυθεί το ζήτημα. Και όσο και να προσπαθούμε να το αποφύγει ο καθένας και να είναι έξω από το σπίτι το δικό μου και να είναι στο σπίτι των άλλων. Ναι, με του κυρίου Δήμαρχου θα συμφωνούσα και εγώ με αυτό που είπε, τέλος πάντων χαριτολογώντας λίγο. Όχι, ναι, έτσι. Δεν τους πάνε εκεί και δεν τους πάνε εκεί. Και βέβαια εκεί συνδυάζουν σε κάποιες περιπτώσεις με ειδικές οικονομικές ζώνες, με, για εργασία κλπ, για τζάμπα δουλειά. Τώρα, σε σχέση με κάποια άλλα ζητήματα, ας πούμε το Κάφκα που συζητιέται, γιατί εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, μας υποσχόταν στη σύσκεψη που είχε γίνει πριν 6-7 μήνες, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, 5-6 μήνες που είχε γίνει στο επιμελητήριο πέρα, ότι περίμενε το νομοσχέδιο και θα εδώ να σας απαντήσουμε, θα λειτουργήσει κατευθείαν κτλ. Εκείνο που θέλω εγώ να πω αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα είναι το εξής. Ότι στη χώρα χρειάζονται γύρω στα 2.000 κρεβάτια για αποκατάσταση και υπάρχουν γύρω στα 200, που να μην είναι ακριβή τα νούμερα, αλλά κάπως έτσι είναι, και φυτρώνουν παντού ιδιωτικά κέντρα. Αυτό ακόμα και για μετανάστες, πρόσφυγες, ανάπηρους, φυσικά θα έπρεπε να λειτουργεί. Βέβαια, για να λειτουργήσει χρειάζονται να γίνουν πάρα πολλά, εκεί πλημμυρίζει νερά το χειμώνα. Και το ίδιο το κτίριο έχει πρόβλημα. Και το έχει ανάγκη ο κόσμος. Δηλαδή, αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση σε σχέση με το Κάφκα. Και αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αρνούμαστε η αλληλεγγύη. Εγώ επιμένω ότι πρέπει να εκφραστεί κυρίως και να έρθουμε σε σύγκρουση με τις επιλογές και με τις αιτίες που φέρνουν αυτό τον κόσμο και που είναι απάνθρωπο το 2019 να ζουν άνθρωποι, να καίγονται, να σκοτώνονται παιδάκια μέσα στις κούτες και όλη αυτή η κατάσταση, να πλημμυρίζουν μέσα στη βρωμιά και, και από την άλλη μεριά οι ΜΚΟ να κάνουν πάρτι. Έχουμε, ευχαριστώ έχουμε, πολύ. Αλλά δεν έρχομαι αυτό. Εντάξει, ευχαριστούμε. Επειδή είπα για συγκεκριμένα για αυτό που γράφτηκε, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Διγόνης, έχει να κάνει με ένα πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος, αν αρχίσουμε μεταξύ μας εδώ, με το όνομά μας, τώρα αν γράφουμε διάφορα ψευδόνυμα, αν εγώ πιστεύω ότι με φύγει κάτι, μπορώ να πάω στο ηλεκτρονικό έγκλημα και να βρω κτλ. Όμως, αν αρχίσουμε μεταξύ μας εδώ, να γράφουμε ο ένας για τον άλλον,
και να συμμετέχουμε και μετά στα συμβούλια, αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αν πραγματικά έγινε αυτό. Θα βρεθεί αύριο το πρωί στην Κεδά ο Ραμπογιάννης, θα έχει απέναντί του τον κύριο Κουπίδη, τον Μαρπόδη, ξέρω ποιος είναι εκεί μέσα, και θα υπάρχουν, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουμε σοβαρά. Αυτό λέω. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε αυτά μεταξύ μας, εννοώ. Καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Εντάξει, ο καθένας ήδη το διαδίκτυο γίνει ένα πράγμα το οποίο όλοι ξέρουμε τι προβλήματα έχει. Ο κύριος Δημάρχος θα απαντήσει συνολικά, γιατί είμαστε και εκτός χρόνου. Λοιπόν, επειδή δεν θα απαντήσω διεξοδικά και σε όλα, δεν χρειάζονται κιόλας απάντησης εδώ μέσα, γιατί συνάδελφοι, δεν χρειάζεται πάντα κάποιος να έχει τον τελευταίο λόγο και πάντα δεν θα συμφωνήσουμε. Τις απόψεις μας λέμε όλοι και σταματάει κάπου εκεί πέρα. Επομένως, επειδή ξανατήθηκε το θέμα του Ραπογιάννη, ισχύει αυτό που είπα στην αρχή. Προφανώς, αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, είναι καταδικαστέο. Αυτό κρατάω σοβαρές επιφυλάξεις. Ξέρω το ήθος του ανθρώπου και δεν. Μπορεί να γράψω, εγώ μπορεί να μπω στο μέσο που ανέφερε ο Διχόνης και να υπογράψω ως Μάρκος Βασίλας από κάτω. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Και δεν θα ξαναμπω σε κουβέντα. Τίθεται σοβαρό ζήτημα εκεί της τάξης. Ο κύριος Βασίλας έχει ένα ζήτημα. Βαγγέλη, το είπαμε. Μην κάνετε διάλογο τώρα. Προσπεράστε και δεν είναι αυτό. Αν μπαίνουν κάποιοι και το λάβουν μέσα στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Εδώ πρόκειται για ένα άνθρωπο που. Βαγγέλη, δεν κατάλαβε. Συγγνώμη τώρα, αλλά. Το καταδικάζω, θα το δούμε, θα ρωτήσουμε, θα μάθουμε. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να πάρουμε κεφάλια εδώ απόψε, χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Μα αυτό. Ναι, δεν μπορούμε να φέρουμε και το Facebook και το Μαΐστρο τώρα στη συνεδρία, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν. Ναι, Βαγγέλη, είπαμε. Λέμε όλοι τις απόψεις μας. Να επιβάλλεις τη δική σου άποψη στον Δήμαρχο ή στον άλλον Δημοτικό Σύμβουλο. Δεν γίνεται. Μα δεν. Επιμένεις να πούμε τι. Νομίζω ότι μίλησε ξεκάθαρα. Και όλοι κρινόμαστε. Και όλοι κρινόμαστε. Όσον αφορά ο κ. Τσούκας για το. Ένα από τα θέματα που πήγε να του πούμε να γίνει. Δεν είναι εύκολο και δεν έχει και κανένα νόημα να μαζέψεις όλα τα τοπικά συμβούλια για να πούν το τεχνικό τους πρόγραμμα και τα προβλήματά τους. Δεν έχει κανένα νόημα. 27 κοινότητες δεν θα τελειώσει ποτέ και δεν βοηθάει και σε τίποτα. Ζητήσαμε από το τοπικό. Δεν έκανα ακτινή αναφορά γιατί έπεσε στην κουβέντα σε άλλο θέμα που κουβέντιαζε με τον κύριο Κουπίδη. Ζητήσαμε από τα τοπικά συμβούλια να κάνουν κοινοτικά συμβούλια, να συζητήσουν μεταξύ τους πρώτα, να καταλήξουν στο δικό τους, στις δικές τους προτάσεις. Έτσι κι αλλιώς προτάσεις θα κάνουν, συμβουλευτικό είναι ο ρόλος τους σε αυτό το κομμάτι. Και να μας τα δώσουν έτσι ώστε να τα πάρουμε το Δημοτικό Συμβούλιο που θα καταρτήσει τον προϋπολογισμό ή το τεχνικό πρόγραμμα. Προφανώς. Μα δεν είναι. Συγγνώμη Μάκη. Οι αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων όπως και του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες. Δεν είναι κάτι κρυφό που θα το πάρω εγώ να του. Ο καθένας μπορεί να τα έχει. Αυτά είναι δημόσια έγγραφα. Τώρα, Μάκη. Επειδή δεν μίλησες καθόλου γι' αυτό. Δεν σημείο το λόγο. 9 χρόνια εδώ μέσα δεν υπήρχε τοπικός πρόεδρος, ξέρετε. Αγνοούνταν εντελώς. Παντελώς. Κανένα τεχνικό πρόγραμμα δεν πέρασε από πρόεδρο. Κανένα. Τα καλά τα έκανε ο Δήμαρχος, τα κακά ο πρόεδρος. Όχι, είμαστε τώρα εδώ πέρα για τους τοπικούς που είναι τι κάνουν, τι φτιάξανε. Δεν συνεδριάζανε μάχη τα τοπικά. Συνεδριάζανε πάρα πολύ. Να σου φέρω όλες τις αποφάσεις. Έχουν πρακτικά σε πληροφορώ. Και η Φλωριάδα και το Μενίδη. Έτσι. Με ομόφωνες αποφάσεις και δεν πέρασε καμία εδώ μέσα. Καμία, μα καμία. Προχωράμε. Τέλος. Λοιπόν, έτσι, οπότε κύριε Τζούκα, δεν θα λειτουργήσει αυτό και 12 ώρες θα κουβεντιάσουμε, αλλά όμως θα έχουν τις προτάσεις τους και προφανώς θα δούμε, γιατί το τεχνικό πρόγραμμα, ξέρετε, της χρονιάς πάντα ξεκινάει από πολύ μικρό και τη χρονιά μέσα από άλλα προγράμματα προστίθονται έργα. Είναι γνωστό αυτό τόσα χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, ας έχουμε το ζητούμενο να έχουμε ένα μπούσουλα τις ανάγκες που θεωρούν οι ίδιες οι κοινότητες ότι έχουν, έτσι ώστε και να μην συμπεριληφθούν στο τεχνικό πρόγραμμα πράγματα, να τα γνωρίζουμε για όταν θα παρουσιαστεί ευκαιρία μέσα από ένα άλλο πρόγραμμα να μπορούν να υιοθετηθούν. Βέβαια, κύριε Τσούκα, δεν κατάλαβα προς αυτό με τους μετανάστες ποια ήταν η θέση σας. Πέρα από το ότι να παλέψουμε για το ΚΑΦΚΑ, για τους μετανάστες, συμφωνείτε απόλυτα τι. Α, ωραία, εντάξει, ωραία. Ωραία, ωραία. Και μετά άλλους όλους τέτοιους. Εγώ είμαστε ουδέτεροι. Κατά.
τα προτεραιότητα στις εύκολες περιοχές. Όπως το έφερε στο Δήμα. Όπως έχει ο Δήμαρχος. Εντάξει, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Και μετά, και αν περισσεύουν, θα έρθουν και εδώ. Η ταξική διάσταση που βάλαμε είναι καλύτερη. Σ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτομαι. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στα θέματα. Υπάρχει και η πρώην υπηρεσία διάταξη. Ναι, ναι. Ένα ακόμα θέμα πρώην υπηρεσία διάταξη, ο κ. Ζουρικούτας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με βάση ένα έγγραφο που μας ήρθε από την Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμιακού Προγραμματισμού, πρέπει να ανοίξουμε ένα λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον οποίο από 1η Δεκάτου 2019 θα γίνεται καταβολή των κεντρικών αυτοτελών πόρων, καθώς και των λοιπόν υποχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, πρέπει να ανοίξουμε το λογαριασμό και με το άνοιγμα του λογαριασμού για την ταμιακή διαχείριση του Δήμου, καθώς και επίσης και για τις υπογραφές, πρέπει να ορίσουμε ως εκπροσώπου μας τον κύριο Δήμαρχο και την ταμεία του Δήμου μας, την κυρία Θεοδόρου. Σας ευχαριστώ. Κύριος Δήμαρχος, συνεννοεί καταρχήν. Συνεννοώ. Το σώμα συμφωνεί. Ομόφωνο. Οπότε μπαίνουμε στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Με πρώτο θέμα, τη λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής για το έργο επίστρωση τμήματος της παραλιακής οδού Μενιδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 44-12 του 16, άρθρο 170 και νόμο 42-57 του 14, άρθρο 61. Εισηγητής ο κύριος Νίκας. Πάτε το. Συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω στο δεύτερο συμβούλιο για εσάς και στο πρώτο για μένα. Εύχομαι σε όλους καλή θητεία. Σχετικά με το πρώτο θέμα, προκειμένου να γίνει η προσωρινή παραλαβή του έργου επίστρωσης τμήματος παραλιακής οδού Μενιδίου, πρέπει να συγκροτηθεί η Επιτροπή Παραλαβής, αποτελούμενη από δύο μηχανικούς και ένα δημοτικό σύμβουλο. Ήδη έχουν οριστεί με κλήρωση δύο μηχανικοί, η κυρία Πατρινούδη Θεοδόρα και ο κύριος Ζαμπάρας Δημήτριος, και πρέπει στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο να οριστεί και ο Δημοτικός Σύμβουλος. Ναι, κατόπιν κληρώσεως που έχει γίνει, ο σύμβουλος που το συμμετάσχει στην Επιτροπή είναι ο κύριος Ιστησής. Ο κύριος Νίκος, ναι. Ναι. Έργα μια ιστορία. Το κομμάτι αυτό που λέμε είναι ευκαιρία από εμάς και το με την εκλογή. Ήταν στη δημοπρασία του παραλιακού δρόμου του Μενιδίου, της πεζοδρόμης. Το έργο έκλεισε, για τα λεφτά τελειώσαν και έκλεισε το 11, τότε τέλος το 11, από τελείωσε το έργο, ή εξηγήσει το 10 και έκλεισε μετά. Και δεν έχει σχέση με αυτό που έγινε η μελέτη. Όχι αυτό που εκτελέστηκε, αυτό που είχε η μελέτη της δημοπρασίας, να εξηγούμαστε. Όχι αυτό που δόθηκε μετά. Αυτό που δόθηκε, αυτό δόθηκε να κάνει σταμπατό κτλ. Ήταν με πέτρα και τσιμέντο για να μπορούν να περνάνε τα αυτοκίνητα πάνω. Το λέω για την εικόνα η οποία δεν συνάδει με το υπόλοιπο κομμάτι. Ευχαριστώ. Το σώμα συμφωνεί. Ομόφωνο. Πάμε στο δεύτερο θέμα, λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής. Ποιος είναι εκεί, ποιος είναι. Είναι υπεύθυνος ο κύριος Νίκας, ο οποίος έχει τα πρακτικά από το... Ναι. Ομόφωνο. Τα άτομα, τα άτομα. Όχι, τα δύο θέματα, τα δύο άτομα. Ναι. Και ο κύριος Νίκας από την παράταση. Ναι. Στο τρίτο θέμα, αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο Βελτίωση ίδρυυσης Μενιδίου με κωδικό, όπως το αναφέρει και πέρα, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αγροτικής ανάπτυξης και τον αριθμό που ακολουθεί στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτος 19, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, την υλοποίηση του προγράμματος και λήψη απόφασης εκτέλεσης έργου. Ο κύριος Νίκας.
Πού είναι, παιδιά. Λοιπόν, σε προγενέστερο. Ναι. Συγγνώμη, κάνουμε και το τρίτο μαζί. Ναι, τώρα είναι το τρίτο. Τώρα είναι το τρίτο, ναι. Τώρα είναι. Λοιπόν, βελτίωση ίδρυυσης Μενιδίου 135.000 ευρώ. Σε προγενέστερο Δημοτικό Συμβούλιο λήφθηκε απόφαση για υποβολή πρότασης του Δήμου Αφιλοχίας και συγκεκριμένα για τη βελτίωση ίδρυυσης Μενιδίου προϋπολογισμού 135.000 ευρώ. Στην πρόσκληση που εξέδωσε η Τριχονίδα. Λοιπόν, στην πρόσκληση που εξέδωσε η Τριχονίδα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος μας γνωστοποίησε την ένταξη της προαναφερόμενης πράξης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αφιλοχίας την αποδοχή της ένταξης της παραπάνω πράξης προϋπολογισμού 135.000 ευρώ στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019, την υλοποίηση του προγράμματος, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού όπως απαιτείται, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμφιλοχίας για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και τη λήψη απόφασης εκτέλεσης του έργου βελτίωσης ίδρυυσης Μενιδίου. Το σώμα εγκρίνει. Ναι. Ομόφωνο. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Για να διευκολύνω, αφορά την οικονομική ενίσχυση των παιδικών σταθμών πρώτων φιλοχίας σε Μπισούλου, Τρού και Στάνου. Με μια σύμφωνα που στηρίζεται σε μια παλιότερα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εμείς θα αποφασίσουμε σήμερα για την λήψη των χρημάτων. Και υπάρχει και μια συμπληρωματική εισήγηση γι' αυτό, το οποίο σας διανέμετε. Αφορά το ίδιο θέμα. Ναι, ναι. Αφορά το ίδιο θέμα, ναι. Αυτά θα τα πει ο κύριος Νίκας στη συνέχεια. Ναι. Ο Δήμαρχος θα έλεγε στο πρόσωπο του Δήμου και τον αντιλαμβανικό του. Λοιπόν, κύριε Ψοφάκη, εντάξει. Προκειμένου να γίνει προσαρμογή των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου στις προδιαγραφές του Προεδρικού Διατάγματος 99-2017, το Υπουργείο Συντηρικών εξέδωσε αντίστοιχη πρόσκληση. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβουλίο του Δήμου Αφιλοχίας ψήφισε και εγκρίθηκε προσαρμογή παιδικών σταθμών πρώτων αμφιλοχίας σε Μπισού, Λουτρού και Στάνου. Όχι. Δεν είναι. Ναι, συνολικού προϋπολογισμού 264.100. Επειδή το πρόγραμμα επιχορηγούσε ανώτατο ποσό 50.000 ανά παιδικό σταθμό, με την ίδια απόφαση ψηφίστηκε και εγκρίθηκε η κάλυψη του επιπλέον ποσού 64% από τους ίδιους πόρους. Λοιπόν, το Υπουργείο Συντηρικών αποφάσισε την επιλεξιμότητα της πράξης. Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων, πρέπει να πάρει απόφαση. Την αποδοχή επιλεξιμότητας της πράξης 200.000 ευρώ από το πρόγραμμα Υπουργείου Συντηρικών και 64% από ιδιούς πόρους. Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2019, την υλοποίηση του προγράμματος, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αφιλοχίας όπως απαιτείται, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμφιλοχίας για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και τη λήψη απόφασης εκτέλεσης του έργου. Παράλληλα και με τη συμπληρωματική, είναι να εγκριθεί το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΚΑΔΑ, για το οποίο αποφασίστηκε με την υπαρίθμου 179-17-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να οριστεί ένας εκπρόσωπος του Δήμου και ένας αναπληρωματικός. Εκπρόσωπος έχω οριστεί εγώ και αναπληρωματικός ο κ. Κασαντάς. Το σώμα εγκρίνει. Ομόφωνα. Στο πέμπτο κατά σειρά θέμα, έγκριση πρώτων αντιφαλετικού πίνακα εργασιών του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμών Δήμου, Δημοτικής Ενότητας Ενάχου και Μενιδίου. Αποχέτευση Ουβρίων Πυρδικαγκίου. Ο κ. Νίκας. Κατά την κατασκευή του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμών Δήμου Αφιλοχίας Δημοτικής Ενότητας Συνάχου, αποχέτευση ομβρίων πυρδικαγκίου, λόγω αυξομοίωσης ποσοτήτων που προέκυψε από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου, προέκυψε η ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ, των οποίων εισηγείται το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου.
Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με την πρώτη ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 110.146,45 με ΦΠΑ. Αυτό, ναι. Περίμενε εδώ. Κύριε Ζωγιάννης. Πάτησέ το, Κώστα. Λοιπόν, να ρωτήσω πρώτη, η μόνη διαφορά που βλέπουμε εδώ στο, στον πρώτο ΑΠΕ είναι στα χωματουργικά. Από 9.000 πάμε στα 15.000. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά? Ένα, και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Το έργο έχει ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν η μελέτη ακριβώς ή έχουμε κάποια εκκρεμότητα? Σε συνόηση με τη μηχανικού του Δήμου, το έργο έχει μια εκκρεμότητα όσον αφορά κάποιο μέρος εκεί πέρα το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί λόγω προβλήματος του κάποιου ιδιοκτήτη που περνάει μέσα στο δικό του. Είναι μέσα στο κεφαλαιοδικό. Αυτό. Είναι μέσα στο κεφαλαιοδικό. Είναι στον ΑΠΕ. Θα πληρωθεί το πλέον κρίματα αυτό ή με αυτά τα κρίματα που ήταν η μελέτη που κληρωθεί το έργο? Δηλαδή ρωτάει, είναι συμπληρωματικό κάτι να γίνει ή είναι στο ιδιοκτήτη? Όχι, είναι συμπληρωματικό. Δεν είναι μέσα στον ΑΠΕ. Όχι. Συγγνώμη, δεν αυτό ψηφίζω να πει. Δηλαδή η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, το έργο έχει ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν στη μελέτη. Αυτό ρωτάω. Ή έχουμε κάποια εκκρεμότητα η οποία είναι. Λέει, δεν πέρασε μέσα από κάποιον. Ναι, έχουμε κάποια εκκρεμότητα. Ναι, αυτό ήταν μέσα στη μελέτη. Αυτό ρωτάω. Αν ήταν μέσα στη μελέτη. Δεν έχει άδεια διαιτησία, δεν πέρασε. Ναι, αν ήταν όμως μέσα στη μελέτη, θα πάει με το ποσό αυτό. Δεν μπορεί να πάμε σε πληρωματικό ποσό. Αυτό ρωτάω για να ξέρουμε να δούμε τι. Έκλεισε το προηγούμενο. Άρα το έργο έχει ολοκληρωθεί, για να καταλάβουμε. Έχει ολοκληρωθεί. Είναι, ναι. Είναι ανακυφωλωτικός αυτός, είναι. Αυτός είναι ανακυφωλωτικός. Για τα κομματουργικά δεν είναι. Ναι. Ναι. Δεν είναι ανακυφωλωτικός, είναι ΑΠΕ. Να πω κάτι. Να ξαναπούμε πάλι για τους ΑΠΕ, γιατί θα έχουμε τα θέματα. Τακτοποιητικός. Η ΑΠΕ υπάρχουν δύο πράγματα, Δήμαρχε. Για να λύσουμε τα προβλήματά μας εδώ, υπάρχουν δύο πράγματα. Ή θα είναι εδώ ο τεχνικός να μας πει ακριβώς τι έγινε, ή από όταν παίρνουμε την πρόσκληση. Μέχρι να έρθουμε εδώ, να ρωτάμε το Μίλη ή να πηγαίνουμε πεντόπου να ξέρουμε. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Το μόνο μπορώ να κάνω εγώ, παράδειγμα που δεν πήγα, εδώ πέρα και να είμαι υπεύθυνος, να κάνω πράξεις. Δηλαδή, τόσο πεντός, τόσο, αν οι πράξεις είναι σωστές. Και δεν το λέω για ηρωνία αυτό. Κάποτε οι πράξεις δεν ήταν σωστές σε ένα συμβούλιο. Έβγαιναν όλες αθρηστικά παραπάνω από ό,τι ήταν. Δεν είναι πάντα. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Διαφορετικά, ή με τεχνική υπηρεσία δεν μπορεί να το λύσει κανένα αυτό. Ούτε να δει ούτε εγώ. Ούτε κανένα να το λύσει αυτό. Ή πρέπει να πάμε στο κενό που έχουμε τις τρεις μέρες. Γι' αυτό η πρόσκληση έρχεται. Το λέω έτσι γενικά, γιατί θα μας περιμένει στην πορεία όταν αρχίσουν τα έργα πλέον να έρχονται κτλ. Νομίζω εδώ έχουμε μια, ειδικά στο συγκεκριμένο ένα κεφαλαιοδικό. Μία διαφορά έχουμε. Το ότι τα χωματουργικά από 9.500 πήγαν 15%. Δεν χρειάζεται να είναι τεχνικός εδώ να μας το εξηγήσει. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τον τεχνικό και να ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτή η διαφορά. Και ένα δεύτερο, αν το έργο έχει ολοκληρωθεί και αν το κομμάτι που απομένει είναι εντός της μελέτης και δεν έγινε γι' αυτό το λόγο, αλλά τα λεφτά που προβλεπόταν στη μελέτη έχουν πάει το ποσό αυτό και πρέπει για να ολοκληρωθεί το έργο πρέπει να βάλουμε συμπληρωματικά χρήματα, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Πρέπει να το ξέρουμε. Αυτό ρωτάμε. Εγώ δεν το ψηφίζω πάντα στο κεφαλαιοδικό. Κάποιος άλλος υπάρχει και μια διαφορετική άποψη? Κατά πλειοψηφία. Στο έκτο κατά σειράν θέμα. Εκλογή αντιπροσώπου στον Σύνδεσμο Αιματικών Πηγών Ελλάδας για την πενταετία από 1η 9 έως 31 του 2023. Σύμφωνα με το άρθρο 246 του νόμου 3852 του 10 και το νόμο 4623 του 19. Εισηγητής ο κύριος Ρεγκούτας. Σύμφωνα με το έγγραφο που μας έχει έρθει από το Σύνδεσμο Αιματικών Πηγών Ελλάδος, τα Δημοτικά Συμβούλια εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους που θα συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για την τετραετία από 1η 9 του 19 μέχρι τις 21-12 του 23. Ως εκ τούτου, ο Δήμος πρέπει να προβεί στην εκλογή του αντίστοιχου μέλους. Δεν προτείνεται.
Το κύριο Κουσιωρή χρειάζεται. Ναι. Και ένα πληρωματικό σκέλος είναι. Δεν έχει ένα πληρωματικό. Κατά πλειοψηφία. Προχωράμε. Ναι. Ορισμός στο 7ο θέμα. Υπευθύνων διαχείρισης λογαριασμών για τα έργα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που κινούνται ηλεκτρονικά μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Ρεγκούτας, επίσης ο συζητητής. Ευχαριστώ. Προκειμένου να πραγματοποιούνται όλες τις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον κύριο Δήμαρχο, προκειμένου να υπογράψει όλες τις δηλώσεις αυτές και την υπεύθυνη της ταμιακής υπηρεσίας, την κυρία Θεοδόρου, ώστε να κινούνται οι λογαριασμοί των έργων που πιθανότατα θα προκύψουν από τα προγράμματα επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το σώμα συμφωνεί για τον κύριο Δήμαρχο, την κυρία Θεοδόρου, ως υπεύθυνος διαχείρισης των λογαριασμών. Ομόφωνο. Στο 8ο κατά σειράν θέμα, ορισμός μελών για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Υπενθυμίζω είναι αυτά τα τρία θέματα που είχαν αναβληθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση. Συγητής ο κύριος Δήμαρχος. Εξ αναβολής λοιπόν τα επόμενα θέματα. Όσον αφορά τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, αποτελείται από 7 μέλη. Τα 6 από τα 7 είναι αριστείδη μέλη, είναι εξ οφίτσιο. Μας τα έχουν δώσει μετά από αλληλογραφία που έχουμε κάνει με τις αντίστοιχες διευθύνσεις συλλόγους, συλλόγων καθηγητών, γονέων κτλ. Ένα μέλος ορίζουμε εμείς, ορίζουμε την πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, την κυρία Ελένη Δράκου. Τα υπόλοιπα μέλη για τα πρακτικά που μας έχουν δώσει οι σύλλογοι είναι ο Γούσιας Βασίλης με αναπληρωματικό μέλος τον Κωνσταντίνο Γεώργιο, είναι διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Μπεστιντζάνου Πινελόπη με αναπληρώτρια την Καραγιάννη Αναστασία, διευθύντριες και οι δύο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Τσόγκα Μαρία με αναπληρωτή τον Καρακώστα Σπυρίδωνα από το Σύλλογο Δασκάλων, Τσούκας Ευάγγελος με αναπληρωτή τον Δράκο Κωνσταντίνο από τον Σύλλογο Καθηγητών, Νικάκη Βελισσαρία με αναπληρωτή τον Γόγολο Γεώργιο από το Σύλλογο Γονέων και Κατσούδα Θεοδώρα με αναπληρώτρια την Μπαρλά Παναγιώτα από τους παραγωγικούς φορείς. Ναι. Όσον αφορά την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, το σώμα εγκρίνει. Στο ένα το θέμα. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας. Ο κύριος Δήμαρχος. Στο ένα το θέμα λοιπόν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, αυτά ήρθε η εγκύκλιος. Θεωρώ έχουν γίνει συνεννοήσεις με τις παρατάξεις, κύριε Γενική. Γι' αυτό αν έγινε συνεννοήσεις ότι δεν έχετε. Λοιπόν, είναι 10 μελής η Επιτροπή. Υπάρχουν τα από τους φορείς, είναι ο... Ναι, να τα πούμε. Εντάξει, για τα πρακτικά. Από εμάς ορίζεται ως πρόεδρος ο Ευάγγελος Σαλμάς, ως αντιπρόεδρος η Βούλα Κουνουπιώτη, ως μέλος η Ουρανία Τριανταφύλλη με αναπληρωτή τον Γεώργιο Τσούμα, μέλος η Ελευθερία Σαραντοπούλου
με αναπληρωτή τον Χριστόφορο Κουσορή, μέλος η Άννα Ντρούτσι με αναπληρώτρια την Μαρία Τσόγκα, μέλος η Ρούλα Μέλου με αναπληρώτρια την Ντίνα Σεφέρη, μέλος η Ζωή Ντρούτσι με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Διγόνη, και από τους συλλόγους, από τους φορείς μάλλον, μας έχει έρθει μέλος ο τραγουδάρας Λάμπρος με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Καρακώστα ως Διευθυντής Δημοτικού, ο Τρομπούκης Ευάγγελος μέλος με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γεώργιο ως Διευθυντή Δημοτικού, μέλος η Αργυρό Κατσούλα με αναπληρώτρια την Εκατερίνη Δάσιο ως Διευθύντρια Συνυπιαγωγείων, και μέλος ο Σπυρίδωνας Μπεκατόρος με αναπληρώτρια την Εκατερίνη Αντώνη από τον Σύλλογο Γονέων. Ομόφωνα. Στο δέκατο θέμα, ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμων Φιλολογίας. Κύριος Δήμαρχος. Ωραία. Εδώ είναι 13 τα μέλη της Επιτροπής. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την εγκύκλιο και τα 3/5 κτλ., υπάρχει εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης. Έχουν γίνει συνεννοήσεις. Θα τα πούμε τα ονόματα. Τα υπόλοιπα ορίζονται ως πρόεδρος ο Σεραφείμ Μακρύς, αντιπρόεδρος ο Λεωνίδας Κατσαντάς, μέλος η Έβηξε Σφίγγη με αναπληρωτή τον Χρήστο Νικολάου, μέλος ο Χριστόφορος Κουσιωρής με αναπληρωτή τον Νεκτάριο Φλόρο, μέλος η Σεφέρη Ντίνα με αναπληρώτρια τη Γιανούλα Ζούλα, μέλος η Βυργινία Σίμου με αναπληρωτή τον Νικόλαο Πλιάτσικα, μέλος η Άννα Κατσούδα με αναπληρώτρια την Αλεξία Καρέζου, μέλος η Έλσα Γαλάνη με αναπληρώτρια την Ελευθερία Σαραντοπούλου, από την αντιπολίτευση μέλος ο Γεώργιος Αλπός με αναπληρωτή τον Νικόλαο Χούτα, και από τους φορείς είναι μέλος η Μπιστιντζάνου Πινελόπη με αναπληρωτή τον Δράκο Κωνσταντίνο ως διευθυντές, μέλος ο Παπάς Βάιος με αναπληρώτρια την Καραγιάννη Αναστασία ως διευθυντές, μέλος η Νικάκη Βελισσαρία με αναπληρωτή τον Γεώργιο Γόγολο από το Σύλλογο Γονέων, και μέλος ο Ιωάννης Σταμούλης με αναπληρωτή τον Παύλο Κουτσομίτη, εκπρόσωποι των μαθητών. Θα πω δύο πράγματα να καταγραφούν. Το ένα είναι το θέμα ότι οδηγηθήκαμε από ένα σύστημα ενισχυμένης σε ένα σύστημα για την κυβερνησιμότητα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Στον προηγούμενο των ενισχυμένης είχαμε δύο μέλη της αντιπολίτευσης στις Σχολικές Επιτροπές. Μια παρατήρηση είναι αυτή. Πήγαμε στο αντίθετο πράγμα. Είχαμε πάντα Σχολικές Επιτροπές. Ένα δεύτερο, το λέω για να καταγραφεί, χωρίς να αφήνει μομφή για τα πρόσωπα, τους προέδρους, ειδικά για τον Βαγγέλη του Σαλμά, που η εκτίμηση είναι δεδομένη, χρόνια συνεργάτες τα λοιπά, επειδή βλέπω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σχέση με τα σχολεία όσον αφορά τη διοίκηση των σχολείων. Ξέρεις, πρόεδρε, και εσύ, να έχουν αντίληψη τι συμβαίνει με τα οικονομικά. Θα πω κάτι να καταγραφεί. Δεν είναι οι παλιές Σχολικές Επιτροπές. Και να πούμε κάθε θετικά και τις προηγούμενες διοίκησεις. Πώς λειτουργούν τις σχολικές επιτροπές. Που ξεκινήσαμε μέσα στην κρίση, δεν θέλω να το πάρω πάνω, με η προηγούμενη διοίκηση το υλοποίησε, ότι πήραμε από τους διευθυντές των σχολείων, χωρίς πάλι να φαίνομαι μορφή, 10 χρόνια έκανα διευθυντής, τα κεντρικά πράγματα. Πετρέλαια και τα λοιπά. Και βάζω και μια παράμετρο. Νομίζουν ότι οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι. Δεν είναι. Είναι με εξουσιοδότηση του Προέδρου. Μην πέσουν στο λούκι δηλαδή. Δεν είναι οι παλιές σχολικές επιτροπές που εσύ που ήσουν πρόεδρε και πρόεδρος σχολικής επιτροπής ήσουν και υπεύθυνος νομικά. Εξουσιοδότηση έχεις από τον Πρόεδρο τώρα. Είναι ενιαία σχολική επιτροπή. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω να μην ξαναγυρίσουμε σε παλιές καταστάσεις που βρήκαμε τηλέφωνα χιλιάδες ευρώ, απλήρωτα κτλ. Τα κεντρικά πράγματα τα είχε πάρει η προηγούμενη δημοτική και σωστά τα είχε πάρει. Δηλαδή, πετρέλαια, καθαρίστριες και τις ΔΕΚΟ, τα πλήρωνε αυτοί, και τα υπόλοιπα κατανένεμε στους διευθυντές, ανάλογα με το αυτό, για τις λειτουργικές δαπάνες, τις άλλες. Δεν σημαίνει ότι έβαζε τα κεντρικά πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έβαζε
ο διευθυντής ή ο Ριζογιάννης ήμασταν τότε με τον Κώστα στο Χαλκιόπουλο, αλλά το τιμολόγιο πήγαινε κατευθείαν εδώ. Δεν θέλω να αφήσω μορφή οτιδήποτε, αλλά υπήρχε ένας έλεγχος να διασωθεί η παρτίδα. Είμαστε μέσα στην κρίση τότε. Και διασώθηκε και αποδείχθηκε ότι ήταν σωστό. Μπορεί με την ενιαία επιτροπή να το κάνει αυτό. Αυτό λέω. Γιατί όπως είναι διαμορφωμένος, ειδικά ο Δήμος αυτός, αν κάνουμε κατανομή στα σχολεία, δεν θα βρούμε άκρη ποτέ. Και μάλιστα επειδή τα τιμολόγια θα πρέπει να τα περνάνε μέσα οι πρόεδροι και η χρηματιακή υποστήριξη δεν έχει. Έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω τι θέλω να πω. Δεν θέλω να αφήσω για τα πρόσωπα, για τούτο και τον Μακρύ, τον παιδί το οποίο το ξέρω και αυτό, αλλά και φυσικά και τον Βαγγέλη, σε καμία περίπτωση που έχω χρόνια που τον ξέρω και τον εκτιμώ. Τον Βαγγέλη. Δεν ξέρω ότι θα λειτουργήσει σωστά, δεν συζητάμε αυτό. Απλά λέω ότι δεν είναι οι παλιές σχολικές επιτροπές. Δεν είναι αυτό που έπαιρνε τα λεφτά και ήσουν υπεύθυνο. Είχε δική σου σχολική επιτροπή με νομικό. Καταλαβαίνεις τι λέω, Πρόεδρε, γιατί είσαι δάσκαλος. Και αυτό ήθελα να σου ρωτήσω εγώ μόνο. Τα ξέρεις πολύ καλά. Ήθελα να το διευκρινίσω. Δεν είναι εκείνα που είχαμε. Για να ληφθεί υπόψη και στην κατανομή ενδεχομένω. Και στην κατανομή, αλλά κυρίως σε αυτό πιστεύω ότι θα μείνουμε από πετρέλαιο. Παράδειγμα, εάν ξανεμίσουμε τα λεφτά από την αρχή. Θα ξοδευτούν κάπου αλλού και θα έρθει ο διευθυντής και θα πει στον Δήμαρχο: Δήμαρχο, δεν έχει πετρέλαιο το χ σχολείο, να μην πω το Μενίδη, α πούμε εγώ. Για να το φέρω απέναντι. Ή δεν πληρώνει το ρεύμα και το κόψουμε το ρεύμα. Οι βασικές ανάγκες έτσι λειτουργούσαν. Ο Γιώργος ξέρει εδώ πώς. Το ξεκίνησαν και το συνεχίσαν και πολύ καλά κάνουν. Το συζητάμε. Για λίγα λόγια το σχολείο θα έχει μικροδαπάνες. Εννοείται, αλλά πρώτα θα πληρωθούν. Εάν έχει περίσσεμα, θα πληρωθούν αυτά τα βασικά πράγματα. Λέμε κεντρικά από την κεντρική σχολική επιτροπή. Και μετά τα σχολεία θα πάρουν. Αλλά μακάρι να έχουμε λεφτά να πάρουν περισσότερα. Το συζητάμε. Φυσικά θα έχουν λεφτά, δεν θα έχουν έτσι. Αλλά πάλι ξαναλέω ότι δεν είναι υπεύθυνοι νομικά. Μην το ξεφύγουμε σε αυτό. Είναι με εξοδότηση του Προέδρου. Και λέω παράδειγμα, αν ο Μακρύς το καταλάβει αυτό, λέω παράδειγμα, δεν θέλω τον άνθρωπο. Ότι εξοδοτεί, δηλαδή ό,τι κάνει ο διευθυντής, αυτό είναι υπεύθυνο. Ο Πρόεδρος της σχολικής, λέτε. Ο Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής εξοδοτεί τον διευθυντή του Μενιδίου. Εξοδοτεί, του σημαίνει δηλαδή μεταβιβάζεται η ευθύνη στον Πρόεδρο. Δεν είναι όπως ήταν τότε σε εμάς που ήμασταν απευθείας εμείς νομικά και πηγαίναμε κατηγορούμενοι. Καταλάβεις αυτό, το ξέρεις, ναι. Γιώργο, το λέω για τους υπόλοιπους, έτσι. Ευχαριστώ. Και εμείς. Κύριος Ζωζογιάννης. Καταρχήν να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους Προέδρους της Σχολικής Επιτροπής και στα μέλη. Και είναι ένα δύσκολο κόμμα, δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι και απλό. Εγώ απλώς θέλω να επιστήσω την προσοχή στους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβούλου που συμμετέχουν στις επιτροπές. Επειδή και οι δύο πρόεδροι των επιτροπών δεν είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι και φυσικά δεν είναι και υποχρεωμένοι να παραβρίσκονται στα Δημοτικά Συμβούλια. Αλλά απορίες από τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους και από εμάς τους ίδιους και παράπονα που θα ακούμε και θετικά και αρνητικά και θα πρέπει να παίρνουμε κάποια απάντηση, θα χρειαστεί να έχουμε μια πλήρης ενημέρωση για το τι ακριβώς γίνεται στη Σχολική Επιτροπή για να μπορούμε και εμείς και να ενημερώνουμε εμάς και εμείς στη συνέχεια να ενημερώνουμε αυτούς τους οποίους μας ρωτάνε. Προφανώς, κύριε Ριζουγιάννη, όποτε χρειαστεί θα παρίστανται στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα τους καλούμε. Δεν τους συζητά, δεν είναι θέμα να είναι Δημοτική Συμβουλή, όχι έτσι. Όταν θα κρίνει και τα μέλη των σχολικών επιτροπών, αλλά και εμείς, όταν θα κρίνουμε ή να βάλουμε θέμα ή και για ενημέρωση, θα το, αργεί να είναι από νωρίτερα με τις ημερομηνίες, να λαμβάνουν τις προσκλήσεις κτλ. Εννοείται ότι η σχέση με το Δήμο είναι συγκεκριμένη. Και αν θα βάλουμε. Κοιτάξτε, όχι, θα σας πω. Τώρα, επειδή ανοίγει την κυρία Ριζογιάννη, ναι, γενικότερο θέμα. Καλό θα είναι. Καλό θα είναι. Δεν είναι αυτή η σωστή τακτική. Να ερχόμαστε εδώ και να αρχίζουμε να ρωτάμε επί παντός επίστητου. Προφανώς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το όργανο που όλα τα κουβεντιάζουμε, αλλά πρέπει να υπάρχει μια σειρά και μια προετοιμασία κιόλας. Γιατί μπορεί να ρωτήσεις τώρα κάτι και να μην είναι κάποιος έτοιμος να απαντήσει. Οι ερωτήσεις από τον κανονισμό προφανώς θα προβλέπονται, τουλάχιστον από τους πρότυπους κανονισμούς αυτών των συλλογικών οργάνων. Πάντα προβλέπεται η κατάθεση ερωτήσεων να γίνεται στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από την συνεδρία του Συμβουλίου, μέρες και εβδομάδες πριν, να μπορούν οι αντιδήμαρχοι, ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος να συμβουλευτούν τις υπηρεσίες ή τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα του Δήμου που έχουν αρμοδιότητες για να μπορούν να απαντήσουν, για να γίνει και ουσιαστική ενημέρωση. Έτσι, αυτό σας επιστώ την προσοχή όλους. Προφανώς δεν απαγορεύεται να έρθει κάποιος εδώ και να ρωτήσει εκείνη τη μέρα κάτι, αλλά
Καλύτερα θα λειτουργήσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο αν οι ερωτήσεις γίνονται γραπτώς και αρκετά νωρίτερα από τα Δημοτικά Συμβούλια. Δεύτερο. Α, δεν τα διαβάσαμε. Ναι. Λοιπόν, στη δευτεροβάθμια είναι Μπεστιτζάνου Πινελόπη με αναπληρωτή το Δράκο Κωνσταντίνου, Παπάς Βάιος με αναπληρώτρια την Καραγιάννη Αναστασία. Εντάξει. Ως προς το δέκατο θέμα, το Σώμα συμφωνεί. Ομόφωνο. Το δέκατο θέμα, ενδέκατο, αφορά την κατανομή τρίτης δόσης το 2019 στις σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. Εισηγήτρια κυρία Σοφία Ανδρίκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για την τρίτη κατανομή από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2019 σε όλους τους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους. Το ποσό που μας αναλογεί ως Δήμος Αμφιλοχίας είναι 67.970 και η πρότασή μας είναι 40.000 ευρώ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 27.970 ευρώ για την δευτεροβάθμια. Και πάμε στο τελευταίο θέμα. Που αφορά οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους. Εισηγήτρια η κυρία Σοφία Ανδρίκουλα. Θα μας πει συγκεκριμένα. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάποια χρηματικά βοηθήματα. Πρόκειται για κάποιον κάτοικο. Αποφεύγω αναφορά. Για τον οποίο έχει ζητηθεί αρχικά να γίνει μια κοινωνική έρευνα και στην έκθεση αυτής διαφαίνεται ότι ο εν λόγω κάτοικος έχει κάποια προβλήματα υγείας, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, αδυνατεί να εργαστεί, οπότε και η οικονομική του κατάσταση δεν είναι καλή. Έχει κάνει τα χαρτιά του για να του δοθεί κάποιο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύη, το οποίο όντως ξεκίνησε να του δίνεται τέλος Σεπτέμβρη, οπότε πήρε για τον πρώτο μήνα αυτό το ποσό. Έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά του στο ΚΕΠΑ για να πιστοποιηθεί το ποσοστό του αναπηρίας. Αλλά εκεί που μπορεί να είναι η δικιά μας βοήθεια είναι λόγω του μεγάλου χρέους στη ΔΕΗ, θα του γίνει διακοπή ρεύματος, ενώ περιμένει το πρώτο μέλος της οικογένειάς του. Γι' αυτό και το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης εισηγείται να δοθεί μια οικονομική ενίσχυση. Σε συνεννόηση που έκανα με την ΔΕΗ για το ποσό αυτό που χρειάζεται, ώστε ο κάτοικος αυτός να μπορεί να μπει σε ρύθμιση στη ΔΕΗ, είναι 600 ευρώ. Το δεύτερο κόλλημα επίσης που ήθελα να αναφέρω είναι ότι επειδή ο λογαριασμός είναι στο όνομα της μητέρας του, όντως έχει κάνει αίτηση να περάσει ο λογαριασμός αυτός σε εκείνον. Άρα λοιπόν, όταν πια ο λογαριασμός θα είναι στο δικό του όνομα, να του δοθεί αυτό το ποσό, να μπορέσει να μπει σε ρύθμιση στη ΔΕΗ και εμάς να μας προσκομίσει, στο τμήμα δηλαδή της κοινωνικής αλληλεγγύης, να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο ότι όντως κατέθεσε αυτά τα χρήματα για να γίνει αυτή η ρύθμιση. Αυτή είναι η δική μου εισήγηση. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι πρώτα. Να ρωτήσω, κυρία Αντρίκουλα. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει δέσμευση, εφόσον γυρίσει στο όνομά του λογαριασμός, να γίνει εκταμείευση αυτού του ποσού. Δική μου εισήγηση είναι αυτή. Είναι η δική μου εισήγηση για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε κατά κάποιον τρόπο ότι αυτό θα γίνει για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστώ. Δηλαδή να έχει κάποιον λόγο αυτή η οικονομική μας βοήθεια. Ευχαριστώ, κύριο Σκοπίδης. Κύριε, καταρχήν, ναι, θεωρώ ότι είναι χωρίς χρήματα δεν νομίζω ότι θα μπορεί να αλλάξει όνομα. Νομίζω δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το ουσιαστικό μέρος. Δεν λέμε όχι τώρα σε μια περίπτωση. Έτσι, το κάναμε και εμείς για 4-5 περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια, που όμως έχρησαν σε εξαιρετικά
δύσκολες ιατρικές και φαρμακευτικές περιπτώσεις. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι άμα ανοίξουμε θέμα με τη ΔΕΗ, δεν θα μας φτάσουν τρεις προϋπολογισμοί. Δηλαδή, θα έρθει πολλοί κόσμος και μετά θα μπούμε στη διαδικασία κάποιοι να είναι ναι, κάποιοι να είναι όχι. Δεν λέω όχι, έτσι, στην προκειμένη περίπτωση. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Δεν θα μπορέσουμε να τα δώσουμε τα χρήματα ούτως ή άλλως. Αλλά μην ανοίξουμε θέμα ΔΕΗ. Γιατί αν ανοίξει θέμα η ΔΕΗ, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί μετά θα έρθουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι αντιμέτωποι με τον κόσμο, ο οποίος θα λέει μπει και ο Αλπός, να μπει και ο Αγγέλης. Είναι ζήτημα. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή υπάρχει μια διαδικασία με το Δήμο και με τη ΔΕΗ, αν μπορεί να ξεπεραστεί, να επιταχυνθεί η διαδικασία, να έρθει η Επιτροπή της ΔΕΗ ή με κάποια προσωπική επαφή να σταματήσουμε τη διακοπή στον εν λόγω δημότη και μετά στη συνέχεια να μπορεί εκείνος να κάνει απορρίθμιση. Γιατί επαναλαμβάνω, δηλαδή φοβάμαι αυτό. Δεν, σαν δημοτική παράταξη, εννοείται λέμε ναι. Αλλά προσέξτε, γιατί μπορεί να ανοίξει σοβαρό ζήτημα. Κύριε Τρίκουλο. Ο νόμος βέβαια αναφέρει ότι με τους ίδιους όρους που επιτρέπεται η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή παρέμβαση, το ίδιο ισχύει και για τα χρηματικά βοηθήματα. Και εφόσον βέβαια αυτό έγινε ως αίτημα από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα έχει εξαντλήσει όλα τα άλλα. Και αυτό επίσης που είναι σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ζήτησε εργασία. Οπότε και αυτό μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μας, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα για χορήγηση εργασίας σε εκείνον. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι επίσης υπάρχει κάποια διάθετη πίστοση μέχρι το τέλος του χρόνου. Κυρία Χαρδαλιά. Να βρεθεί μία πιο μόνιμη λύση, εντάσσοντας τον κύριο αυτό σε κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, αφού είναι δικαιούχος ΚΕΑ και δικαιούχος προνοιακού επιδόματος. Χρωστάει. Ναι, από τη στιγμή όμως που θα μπει στη ρύθμιση, να βρεθεί μία πιο μόνιμη λύση, γιατί δίνοντας τα 600 ευρώ δεν θα λυθεί το πρόβλημά του. Πατήσα το, κύριο Σοφία. Το θέμα είναι το επίγον. Δηλαδή, επειδή περιμένει το νέο μέλος της οικογένειας τον επόμενο μήνα. Γι' αυτό διαφορετικά όλο αυτό... Εγώ μίλησα με την ΔΕΗ, δεν ζήτησε κάποιο ποσό. Έχει κάνει ήδη την αίτηση μεταβίβασης και μου είπε ότι μέσα σε λίγες μέρες, αυτά είναι τα δικά τους λεγόμενα, μέσα σε λίγες μέρες αυτό θα γίνει. Κύριος Αραπογιάννης, ναι. Σε αυτό το θέμα με το ρεύμα, δεν το γνωρίζω, μπορεί να έχει πραγματική ανάγκη, μαζεύει και ένα ποσό, έχει ένα ποσοστό αναπηρίας, λέει, και ψάχνει και για δουλειά. Μήπως πρέπει να τα ψάχνουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Γιατί όπως είπε και ο κ. Κοπίδης, θα μας δημιουργηθούν πολλά θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που έχουν πραγματική ανάγκη. Ξέρουμε αν είναι πραγματικές οι ανάγκες. Όταν βλέπεις ότι δεν δουλεύει, δεν παίρνει το επίδομα. Όποιος έχει πραγματική ανάγκη, παίρνει τα επιδόματα εδώ και ένα και δύο και τρία χρόνια. Έχει δώσει η προνοιακή πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, έδωνε πάντα. Προνοιακά ζουν πολλοί κόσμοι, έχει κάρτες. Βλέπουμε εδώ δεν υπάρχει κάρτα. Δούλευε, εργαζόταν, παίρνει ταμείο ανεργίας. Δηλαδή δεν θα δίνουμε. Γιατί όπως είπε, θα ανοίξουμε τον ασκότουνο όλο. Θα έρχεται κάποιος και θα ζητάει ρεύμα, θα ζητάει πολλά πράγματα. Πρέπει να ψαχτούμε. Λέει, περιμένω να πάρω ποσοστό αναπηρίας. Είναι ωραία και ψάχνουν και για δουλειά. Και δεν παίρνουν και προνοιακό υπόδειγμα που παίρνει όλος ο κόσμος. Όλοι έχουν κάρτες και δουλεύουν με τις κάρτες. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν είναι να δώσουμε χρήματα. Δεν είμαστε αρνητικοί όπως είπαμε, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Σωστό. Ευχαριστώ. Το στόμα συμφωνεί γι' αυτό το θέμα. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο θέμα στην υπηρεσία διάταξη, οπότε η συνεδρίαση για εσείς υπόψη λύγεται.